Μου αρέσει γιατί συγχρονιζόμαστε με το SDNA. Την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή ανεβαίνει και το άρθρο μου. Αλλά άλλο άρθρο έχει κάνει. Πατάταγο που έλεγε και εγώ στην διαφήμιση. Άλλο άρθρο. Τέλος πάντων, η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 θα ενημερώσουμε το λαό του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο, γιατί έχουμε και λαθρό ακροατές. Ναι. Για τις υποθέσεις μεταγραφικές, για το, ότι, το που είναι η υπόθεση του Ισμαήλ Σίλβα, για το τι ακριβώς συμβαίνει με Κάνιας κτλ. Κτλ. Θα ενημερώσουμε για τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα ενημερώσουμε για τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνει ο ανταγωνιστής Ολυμπιακός, γιατί ένας ανταγωνιστής έμεινε. Θα πιάσω και λίγο μια ψηλή σκιαμπάνη, γιατί δεν γίνεται να μας περνάνε για χαζούς. Τι εννοείς? Βιάζεσαι? Όχι, να μας περνάνε για χαζούς, τι εννοείς? Ο παίκτης είναι εκτός πλάνων εδώ και χρόνια. Ναι, διαβάσαμε σε 3-4 συγκεκριμένα ότι ο ΠΑΟΚ πίεσε ανελέητα το Σιαμπάνι να ανανεώσει. Πάω χτες τα πρέπει να πίεσε τον Σιαμπάνι τον Νοέμβριο τον προηγούμενο. Ναι, παντού πέσει. Κοίτα, ξαναπάρει παίκτη τερματοφύλακα Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ. Και έκανε εκεί τον όρο, μαμό σου του. Του Στρέζο. Ο οποίος παίζει τον Νοφ, πάρε λίγο το ρίξει. Έμεινε ελεύθερο σήμερα. Έμεινε ελεύθερο, λογικό. Συμπνοματικά. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Καλή τύχη στο Μάριο, γιατί κακά τα ψέματα είναι παιδί του Παύλου Μελά, άρα αν πουληθεί με αυτά τα νούμερα 15 κάποτε θα πάρουμε τα τροφεία εμείς τον Παύλο Μελά. Γήπεδο χτίζεις. Σωστό, ποιο είναι, σούπερ λίγα τον πάω, κατευθείαν. Άγαλμα στο Μάριο μετά. Καμιά δουλειά με τον Τζόρτζεβιτς από εδώ και πέρα εννοείται, δηλαδή δεν θα περάσει ούτε τα γραφεία της ΠΑΟΚ, ούτε ξόφαλτσα. Έπρεπε να γίνει χρόνια αυτό, τέλος πάντων. Κάλλιο αργά ποτέ, Στέργιο. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο θέμα σήμερα, ρε παιδιά. Για λέγε, ρε αγάπη. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις του Πάκο Ρέρα. Τι είπε το Παουξάκι αυτό? Σταύρο είπε πολλά, αλλά... Εγώ θα τα συνόπιζα, παιδιά. Ναι. Θα έλεγα μπράβο, αυτός είναι βοηθός προπονητή. Κοίτα, συνηθίζεται. Συνηθίζεται ο βοηθός προπονητή να δανείζει 300.000 ευρώ. Παντού γίνεται, Σταύρο. Παντού γίνεται. Έχεις δίκιο. Γίνεται. Λέει ο Πάκο Ρέρα ότι δάνεισε ο Ραούλ Μπράβο. Λέει 300.000 στον Θόδωρο Καρυπίδη. Δεν έχεις δει εσύ βοηθό προπονητή να δανείζεις σε μεγαλομέτωχο λεφτά? Και επίσης λέει, ας πούμε, ο Πάκο Ρέρα ότι μπορεί ο Καρυπίδης να ήθελε το Ραούλ Μπράβο εκεί, σε δεύτερο προπονητή, σε αυτό το ρόλο. Ενώ δεν μιλούσαν καν την ίδια την κοινή γλώσσα και δεν μιλούσαν. Δεν μιλούσαν, να σου πω κάτι. Ότι απλά τον είχε κύπη του χρυσού χρήματα. Λίγο, κοίτα με στα μάτια. Ναι, με κοιτάς. Γιατί γελάς όταν στα μάτια? Κοίταμε λίγο στα μάτια, συνεννοηθήκαμε. Ναι. Δεν συνεννοούμαστε. Εύκολα. Να σου κάνω και αυτό που κάνουν το ροφό οι γκόμενες στο Instagram. Δηλαδή πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα, μια κοινή γλώσσα. Όχι, ρε, συνεννοούμαστε με τα μάτια. Για να συνεννοηθούν. Όσα λένε τα μάτια, κοίτα με. Βιάζει τσίκο και τέτοια, δεν μπορώ να σε κοιτάω. Δεν μπορείς να με κοιτάς. Δεν μπορώ. Έτσι σοβαρά, δεν γίνεται. Κοίταμε λίγο στα μάτια. Δεν συνεννοούμαστε. Ωραία, ξαφνικά γίνα και κοίταμε. Ξαφνικά. Έλα, κοίτα αριστερά και κοίτα δεξιά. Ένα, δύο, τρία. Τώρα δεν υπάρχει κάμερα. Ενημέρωσε τον κόσμο. Πραγματικά. Υπάρχει η γλώσσα του χρήματος. Σίγουρα. Υπάρχει και αυτή. Πιο ισχυρή. Πέρα από τα μάτια. Δηλαδή κάνεις αυτή την κίνηση, ρε παιδί μου. Είναι... Ναι, παγκόσμια. Τρύπεις τα δύο στον δάχτυλα. Πιστεύεις ότι στην νοηματική, πώς να είναι το over 1,5 στην νοηματική? Εντάξει, το γράφεις. Καλά το κάνω. Το γράφεις σε χαρτάκι, συνεννοείς, ρε Σταύρο. Δεν είναι ανάγκη να το λες. Συνεννοείς έτσι. Με τα μάτια μπορείς να καταλάβεις ότι θέλω να παίξω over 1,5 μήχρονο. Κοίταμε λίγο. Τι? Δεν υπονοώ κάτι για το σκηνικό, μην μπερδευτούμε. Κοίταμε. Όχι, μπορεί να βγάζει και over 2,5 τώρα, έτσι όπως μου κοιτάς. Ναι, να το κάνω λίγο πιο ηλίθιο το βλέμμα. Πέσαμε στο over μισό ή over 1,5. Μην μπερδευτούμε, δεν υπάρχουν παρανοήσεις αυτά, δεν χωράνε. Τέλος πάντων, τι είπε ο Πάκο Ρέρα, το πάω ξάκι αυτό. Λοιπόν, το Στέργιο να διαβάσω, θα διαβάσεις. Ξεκίνα, αγάπη. Ξέχασα να διαβάσει ελληνικά. Ωραία, για λέγε, γιατί κοίταξε το κείμενο. Ναι, δεν ξέρει τα γράμματα. Μήπως θα κοιταχτώ λίγο να συνεννοηθούμε. Για καταράκτη 10 βαθμών. Τα έκανα και το συνάδελφο στα δεξιά για να διαβάσει και από εκεί. Για 25 γράμματα διάβασε. Μήπως σοκαρίστηκε από το μέγεθος του γράμματος. Ξαναλέω και το κλείνω, το έκανα για σένα Σταύρο για να διαβάζει από εκεί. Ναι, διαβάζω από εκεί. Η όρασή μου είναι μια χαρά. Ωραία, παιδιά, διαβάζω εγώ για να τελειώνουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι λέμε.
Λέει ο Πάκο Ερέρα στη συνέντευξή του στην Ισπανία: εγώ έχω πάρει το δικό μου επιτελείο. Όταν πήγα στον Άρη, μου είπαν ότι έπρεπε να είναι δεύτερο προπονητή. Ρολ Μπράβο. Δεν είχα μίλησει ποτέ μαζί του, αλλά το δέχτηκα. Καλό εισηγήσει. Και συνεχίζει. Τι να πει, ρε παιδί. Και συνεχίζει. Με τον Μπράβο δούλεψα το πολύ τρεις μήνες, διότι αρχικά δεν ήταν καν μαζί μας. Ζούσε σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Είχε άλλη παρέα. Το ότι είχε άλλη παρέα που κολλάει, ρε παιδί. Για δουλειά μιλάμε, δεν μιλάμε γιατί δεν κάνουμε. Δεν τον παίζανε τον Πάκο, είχε άλλη παρέα. Λέει, ήταν συμπαθητικός και του άρεσε να κάνει αστεία. Πλακατζή, Ραούλ. Εσύ, σατάνα. Ήταν μια επαγγελματική σχέση. Σατανάς. Ήταν μια επαγγελματική σχέση και τίποτα παραπάνω. Ναι, αλλά ήθελες να σου κάνει παρέα. Περίμενε κάποιοι. Περίμενε, ρε, εδώ είναι το ζουμί. Ο πρόεδρος δεν μιλούσε αγγλικά και ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει μαζί του. Επέμενε πολύ όμως να είναι ο Ρολ Μπράβο δεύτερος προπονητής. Πώς επέμενε, περίμενε. Πώς δηλαδή, επέμενε. Άμα δεν συνεννοήσει μαζί του, γιατί επιμένεις να είναι κάπου. Κοίταμε. Μιλάει το βλέμμα, αγάπη. Αχ, δεν μπορώ. Σταύρο, πώς μπορεί να επέμενε ο πρόεδρος μιλώντας με τον Πάκο για να είναι ο Ρολ Μπράβο. Αυτό θέλω. Σε τι γλώσσα. Του άρεσε που ήταν πλακατζής. I want him. I want him. Δεν ξέρει αγγλικά. Πώς δεν ξέρει, αυτό ξέρει και ο Γιώργος το ξέρει. Συνέχισε. Λοιπόν, ναι. Τι είναι το. Συνέχισε κάποιο, συνέχισε κάποιο. Λέει τέλος πάντων ο Πάκο Ερέα. Για λέγει. Είχε άλλες προπονητές. Στο μάταρι να διαβάσω. Σταύρο, να είσαι λίγο σοβαρός. Δεν μπορώ. Πάμε. Είχε άλλες επιχειρήσεις εκτός του ποδοσφαίρου και δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελε να συνεχίσει με την ομάδα. Γνωρίζομαι βέβαια πως ο Ρολ Μπράβο του είχε δανείσει 300.000 ευρώ. Λέει ο Πάκο Ερέα. Ο Καρυπίδης είχε ένα γραφείο στην Αθήνα. Και περνούσε εκεί το 80% του χρόνου του, δηλαδή ούτε μιλούσαν κοινή γλώσσα. Ο ένας είχε άλλη παρέα, ο άλλος είχε άλλη παρέα. Ο ένας έμενε στη Θεσσαλονίκη, άλλη περιοχή, ο άλλος ήταν στην Αθήνα. Αλλά βγήκε συνεννόηση. Άνω τελεία. Αυτό με το 300 του Νάδη είναι τα ρήφα, δηλαδή. Τυλικόπουλος. Τυλικόπουλος. Ολυμπιακός. 300. Καρυπίδης. 300. Βολεύει το νούμερο, ρε. Είναι βολεύει, είναι καλό νούμερο. Είναι καλό, δεν πολύ μεγάλο, δεν και μικρό. Κάνει δουλειά σου. Λοιπόν. Λέει πάλι ο Πάκο Ερέα, μπορεί να ήθελε να έχω το Ρολ Μπράβο δεύτερο προπονητή επειδή το χρωστούσε χρήματα. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Είναι μια υπόθεση. Στην αρχή φαίνονταν ότι ήταν φίλοι, αλλά στην πορεία η σχέση τους ψυχράνθηκε. Πιστεύω ότι κατέληξε με άσχημο τρόπο όλη αυτή η σχέση. Κάτι μου είχε τραβήξει την προσοχή όταν ο Ραούλ δεν σήκωνε ποτέ το τηλέφωνό του όταν τον καλούσαμε. Ήταν πολύ δύσκολο να μιλήσει μαζί του. Δεν τα χωρατάζει πλέον. Δεν τα χωρατάζει. Ναι, ναι. Απαντούσε με όσο μέσω WhatsApp. Τι ακούμε. Δεν μιλήσαμε ποτέ για στοιχηματισμό, για στιμένα παιχνίδια. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο θέμα συζήτηση ή κάτι παρόμοιο που θα μου δημιουργούσε υποψία. Λέει ο Πάκο Ερέα. Πολύ ωραίο. Πραγματικά, και επειδή κάποιοι θα παρεξηγήσουν το συγκεκριμένο θέμα, είπαμε συνηθίζεται βοηθός προπονητή να δίνει 300.000 σε μεγάλο μέτοχο. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο το λες και ακραίο. Εντάξει. Νομίζω okay. Είναι, Σταύρο, το περιστατικό αυτό η επιτομή το να είναι μια ομάδα, μια οικογένεια. Αυτό ακριβώς. Σε μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά δεν είναι μια παρέα σίγουρα. Φίλε, παντρεύομαι με τόσο λίγο 300.000. Δεν έχουμε 300.000. Δεν έχουμε, Σταύρο, πολύ καλή επικοινωνία. Δεν έχουμε κοινές παρέες. Δεν μένουμε κοντά. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ. Με το τέτοιο κοντά μένω. Μια ευθεία. Κοντά. Μια ευθεία. Μια ευθεία είναι. Του σηκώνει το τηλέφωνο ή μόνο εγώ είμαι στο WhatsApp. Μια ευθεία δεν ξέρω μεγάλη. Σηκώνει το τηλέφωνο. Όχι, μιλάμε κανονικά. Α, ωραία. Εντάξει, η δική σα σχέση έχει περάσει άλλο επίπεδο. Αυτό που βγαίνει για να μην γίνει κάτι στον κόσμο. Είναι ότι τα δανεικά χαλάνε και φιλίες, Σταύρο. Σίγουρα. Και αγάπη. Και δουλειές και φιλίες, τα πάντα. Δηλαδή, ο πλακατζής Ραούλ Μπράβο μετά έγινε απόμακρος και δεν μπορούσε να μιλήσει μαζί του ούτε ο Πάκο ούτε ο Καρυπίδης. Ο Πάκο από την αρχή. Δεν ήξερε κανένα. Ο Πάκο από την αρχή. Ναι. Δεν ήξερε. Εγώ λέει χάλο τίμα, αλλά έπρεπε να είναι αυτός ο βοηθός, οπότε το δέχτηκα. Ναι. Τι να γίνει, Σταριό. Μπράβο στον Μπράβο. Καλό παιδί ο Μπράβο. Πολύ καλός. Βγαίνουν πολλές καλές ειδήσεις, ρε παιδί μου, για αυτόν τον άνθρωπο τελευταία. Δεν βλέπω πολύ κόσμο να πέφτει τα σύννεφα, βέβαια. Αλλά... Για ποιο? Για τον Ρολ Μπράβο. Κανένας. Ναι, δεν βλέπω. Δεν υπάρχει. Έχω, ούτε κουτσένει κάποιος. Δηλαδή, να στραβοπάτησε. Ρε παιδί μου, σε όλες τις υποθέσεις ακούς κόσμο που λέει, ξέρω εγώ, δεν το περίμενα. Για αυτόν τον άνθρωπο. Ειδικά για τις γιαγιάδες και γειτονιές, ναι, δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα πάντα, το παιδί. Ναι, ναι, μα έκοψε την κόρη του 12 κομμάτια. Δεν είχε δώσει δικαίωμα. Ρε, εσύ εδώ όμως δεν υπάρχει ένας να ακούσει κάτι για τον Ρολ Μπράβο και να πει δεν το περίμενα. Όλοι είναι υποψιασμένοι. Ωραία πράγματα. Ο Χρήστος τι λέει γι' αυτό.
Ωραίο θα ήταν να το βγάζαμε έτσι να μας πει και στην άποψή του. Όχι. Όχι. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τον Χρήσανθο. Εμένα θα μου άρεσε πολύ. Καμία άποψή του όμως. Ένα blog πιστεύω θα το γράψει, θα μας εξηγήσει τι έγινε ακριβώς. Θα συγκρίνει την υπόθεση του Ραούλ Μπράβο, επειδή δεν τον ξέρεις. Όχι, το ξέρω, από την ώρα που ήρθε αυτό έκανε. Ναι, θα συγκρίνει με την υπόθεση την προσωπική. Το ξέρω, ναι. Αυτό το κατηνίστικο θέμα που βγήκε μεταξύ Βρίζα και Σαλπιγκίδη, όπου δύο συμπαίκτες, ο ένας δάνεισε στον άλλον. Εγώ του είπα, είναι προσωπική υπόθεση. Ναι. Επέμενε αυτός. Το ποσό, τα δύο τρίτα δόθηκαν. Μετά ο Ζήσης καταστράφηκε οικονομικά, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να είναι στην οικογένεια Σαββίδη δίπλα και να μην δαγκώσει. Δεν μιλάμε για φαινόμενο. Ωραία. Γιατί και τώρα έχει θέματα ο Ζήσης. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το ξεπέρασε. Δεν είναι του Σάλπη. Είναι γενικά έχει θεματάκια. Εντάξει, θα συγκρίνει λοιπόν αυτή την προσωπική υπόθεση μεταξύ δύο παικτών με μια υπόθεση η οποία ασχολείται όλη η Ισπανία, όλη η Λαλίγκα, όλη η Σεκούντα Ντιβιζιόν. Για έναν άνθρωπο που ήταν βοηθός προπονητής στον Άρη, ενώ δεν μπορούσε να συνεργαστεί με τον πρόεδρό του. Αυτό κάνει ο Χρήσανθος. Εντάξει. Όχι, εγώ πιστεύω θα κάνει ένα blog και θα τα θέσει όλα στη σωστή τους διάσταση. Θα μας τα εξηγήσει. Με κεφαλαία ή με μικρά. Αυτό το ρεκόρ στερόγραφο που έγραψε για το Ζέλφα, το είδες. 800 λέξεις στερόγραφο. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Εμείς εδώ είμαστε για να καταγράφουμε τα πάντα. Εδώ είμαστε. Για το θέμα του Βρίζα που είπαμε τον Σαλπιγκίδη πριν, έγινε δίκη. Όχι, βγήκε η απόφαση σήμερα για δικαστήριο μεταξύ των δύο για λεφτά που δανείστηκε ο Ζήσης από τον Δημήτρη και δεν επιστράφηκαν όλα. Με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δηλαδή, όλα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Τώρα για το συγκεκριμένο τη δηλώση του Πακορέρα, κυκλοφορούν σε όλη την Ισπανία. Δεν είναι ότι υπάρχει μόνο το θέμα. Από εκεί βγήκε. Τι να κάνεις, δηλαδή, να το σχολιάσεις. Δεν γίνεται. Αλλά παιδιά, ως γνωστόν, το ελληνικό ποδόσφαιρο το δυσφημεί μόνο πάω και ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, 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 ναι. Και ο Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός, ο Μπράβο, όλη η υπόλοιπη, η Κουστοδία δεν το δυσφημίζει, το διαφημίζει. Ντροπή λοιπόν στον Ιβάν Σαββίδη που βγάζει την κακή εικόνα για αυτό το φανταστικό προϊόν που έχουμε. Ντροπή. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο θέμα ή θα περιμένουμε την επόμενη αποκάλυψη? Θα βγει στα κοντά, φαντάζομαι. Κάτι θα βγάλουν οι Ισπανικές αρχές. Σήμερα, αύριο θα έχει συνέχεια. Αυτή η σιγουριά ότι ο Κάρι τα επέστρεψε. τον είδες. Μου επιθανότατα θα επέστρεψε. Αλλά πώς μπορείς να είσαι σίγουρος? Ήσουν μπροστά όταν επιστρέφηκαν, φίλε. Ή να σου πω και το άλλο. Ήσουν μπροστά όταν δόθηκαν. Όλα. Σωστό. Όλα. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και νέα επεισόδια. Το ψάχνουν στην Ισπανική δικαιοσύνη. Ασχολούνται γενικότερα και όχι όπως εδώ, που υποθέσεις έχουν μπει στα σιρτάρια εδώ και 5 χρόνια. Το τελευταίο φαινόμενο που παρατηρήθηκε είναι ότι οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ πάτησαν χθες τη δήλωση του Γκαγκάτση ότι μόνο εμείς, σαν ΠΑΕ και οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ ασχολούνται με την υπόθεση Τζίλου. Και τι ανακάλυψαν, τσακάλια? Τη σχέση, λέει, την εξαρτώμενη σχέση μεταξύ ΠΑΕ και δημοσιογράφων του ΠΑΟΚ. Βρες ζώα. Όλοι με αυτό θα πρέπει να ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Τζίλο θα πρέπει να ασχολούμαστε. Δηλαδή, χρειάζομαι εγώ κατεύθυνση από το Μάκη ή από το Στέργιο ή από την Αγάπη για να γράψω για τον Τζίλο? Για το ότι ένας άνθρωπος δέχτηκε δολοφονική επίθεση κάτω από το σπίτι του χωρίς να έχει σφάξει και κανένα στη διαιτησία? Και όταν θα μου πει τώρα να νομιμοποιήσει, άμα γίνει κανένα λάθος, όχι. Αλλά μιλάμε για μια διαιτησία κανονική. Καλά, οι ίδιοι ρεπόρτερ πειράχτηκαν και γιατί μιλάμε για συμμαχίες ενώ υπάρχουν συμμαχίες. Και όχι μόνο ρεπόρτερ, θα αναφερθούμε συνέχεια, εντάξει. Έχουμε και συνέχεια. Καλό πάντως είναι να ενοχλούνται, εμένα μου αρέσει. Ενοχλούνται προφανώς γιατί κάτι υπάρχει. Ναι, άμα κάποιος πει κάτι για σένα και δεν ισχύει, δεν θα ασχοληθείς καν. Αν όμως υπάρχει κάτι και έχει τη μύγα, θα σε ενοχλήσει. Θα περάσει και στην επίθεση κι εσύ. Λογικό. Ναι, γιατί υπάρχουν και σχόλια φίλων της ΑΕΚ σε διάφορες ιστοσελίδες και απαιτούν από την ΑΕΚ να δώσει απαντήσεις και πολλοί γράφουν ότι το ότι δεν λέμε τίποτα είναι και ύποπτο. Ναι. Για κάτι που ξέρουμε όλοι, για τη συμμαχία Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Μα φαίνεται κιόλας. Τι να αμφισβητήσεις, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει, θα αναφερθούμε και στην ενόχληση ανθρώπων της ΑΕΚ και ρεπόρτερ της ΑΕΚ και ορισμένων δημοσιογράφων της ΑΕΚ που θίχτηκαν με την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση χθες.
Αλλά ξαναλέω για να το κλείσουμε. Στην Ισπανία ασχολούνται παιδιά και ασχολούνται σοβαρά. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε και εξελίξεις και αποφάσεις. Και εδώ περιμένουμε εδώ και 5 χρόνια για το αν θα πάει στο εδόλιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης σαν για πλημέλημα ή για κακούργημα. Η υπόθεση του Νούρου, αν δεν ξέρω, Σταύρο, έχει μια πληροφορία, τι γίνεται, υπάρχει κινητοποίηση, θα την εκδικάσουμε τώρα, στα κοντά. Κάτσε λίγο, μείναν δύο μάρτυρες ακόμα. Κάτσε να πούμε το πού είναι τα τσακάλια αυτά. Τσακάλια. Ανθεκτική μάλλον είναι. Ανθεκτική. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Για να πάμε μετά και στα του ΠΑΟΚ. Έχουμε εξελίξεις με τον Ισμαήλ Σίλβα. Μαζί μας το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Μεθαύριο Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Ο Λαός Τραγούδι θέλει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, από Άγγελο Στέλιο και Διαμαντή Διονυσίου, στην κορυφαία σκηνή της πόλης, στο Θέατρο Βεργίνα. Εισιτήρια πολλούνται στα ταμεία του Καζίνου όλο 24 ώρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να θυμηθούν παλιότεροι και νεότεροι τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου. Ακόμα 4 συνολικά παραστάσεις, Παρασκευή Σάββατο και την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο. Έτσι θα κλείσει ο κύκλος στο θέατρο Βεργίνα, άλλης μιας επιτυχημένης παράστασης. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για την ανακαίνιση του σπιτιού σας είτε του επαγγελματικού σας χώρου. Σε πολύ καλές τιμές, οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικής Αντιστάσεως 171, τα νέα γραφεία της Αναδομό. Και anadomo.gr, το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και η Στίχημαν είναι μαζί μας, η οποία έχει ακόμη να δώσει πολλούς αγώνες μέσα στο επόμενο διάστημα. Και σε εθνικές ομάδες υπάρχει το τελευταίο κομμάτι του Nations League αυτές τις ημέρες, νομίζω Σάββατο τελειώνει. Μετά προκριματικά κανονικά με πολλά παιχνίδια, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, φόρμουλα. Οι επιλογές παραμένουν πολλές στο στοίχημα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μπαίνετε πολύ εύκολα και παίζετε. Και έχουν αρχίσει ήδη και βγαίνουν τα περισσότερα μακροχρόνια στοιχήματα. Όσοι έχουν υπομονή και όσοι αρέσκονται να κάνουν μια επένδυση περιμένοντας το τέλος της επόμενης σεζόν, υπάρχουν αποδόσεις για τον νικητή του Champions League της επόμενης περίοδου. Φαβορή η City με 6,5, Μπαρτσελόνα 7,5, Λίβερπουλ 8,5, Ρεάλ 9,5, Παρί 10, Juventus 10, Bayer 12. Και μετά αρχίζουν. Ο ΠΑΟΚ 500 πάντως. Για να πάρει το Champions League έχει ειδικά στοιχήματα για όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που είπε και η Αγάπη, υπάρχουν ευκαιρίες κάθε μέρα και εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μπούμε στα τα του ΠΑΟΚ. Εδώ μας επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Να ασχοληθούμε, Σταύρο, με τον Ισμαήλ Σίλβα. Το παιδί αυτό. Καλό παιδί. Είσαι σίγουρος, είναι καλό παιδί. Δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα ποτέ. Ωραία. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η ανάλυση στο repress.gr. Μπορείτε να δείτε το πρώτο βίντεο του παίκτη που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στα διαδικαστικά. Είμαστε σε μια φάση που ουσιαστικά φτιάχνονται τα συμβόλαια. Ο παίκτης είναι μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ και θα είναι η πρώτη μεταγραφή για τη σεζόν 2010. Είναι 2019 έχουμε. Mm-hmm. 19-20, ναι. 19-20, χάσαμε τη χρονιά. Hello, τσακάλια! Τσακαλάκια! Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι κάτι. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 8. Καθαρό 8. Δεν έχει κανένα στοιχείο εξαριού. Είναι ένα παιδί το οποίο παίζει κεντρικό χαφ στο δημιουργικό κομμάτι. Πιο μπροστά παίζει επίσης και στο 10 μπορεί να παίξει. Σε κάποια παιχνίδια που χτύπησε ένας μεσοεπιθετικός καλός που είχαν, επειδή ήταν ο πιο ποιοτικός τους παίκτης, τον πήγανε και αριστερά στην επίθεση. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι σε εξαιρετική ηλικία, τα 24 του χρόνια δηλαδή. Μιλάμε για ένα παίκτη προοπτική σε παραγωγική ηλικία. Ένα παιδί το οποίο έχει διαφορετικά στοιχεία από τους κεντρικούς χαφ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο Κάνιας είναι πιο πολύ 6, μπορεί να έχει το ίδιο σουλούπι, αλλά παίζει πολύ πιο πίσω. Αυτός παίζει πολύ πιο μπροστά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει κίνητρο.
Είναι από μια σχολή που κολλάει με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς Βραζιλιάνους, δεν το συζητάμε. Τεχνική εξαιρετική, μεταβίβαση, τα ποσοστά στις προωθητικές πάσες είναι απίστευτα καλά. Δεν είναι ανάγκη να είναι assist. Μπορεί να βγει η πάσα η οποία... θα δημιουργήσει προποθέσεις, key pass. Ναι, που θα δημιουργήσει η key pass, μπράβο αγάπη. Άντε ρε Σταύρο, έλα. Αν κάποτε στη Samsung πίστευα θα εμφανιστεί μια γνήσια εκπρόσωπος που θα πει σε αθλητικό ραδιόφωνο key pass, θα ήταν όλοι περήφανοι. Ναι. Εντάξει. Καλά τα λες Σταύρο. Στο ριπλές από ό,τι βλέπω, επειδή μπήκα λίγο και τώρα, υπάρχει πραγματικά όλη η ανάλυση για τον Ισμαήλ Σίλβα. Άμα κάτσει να διαβάσει κάποιος, ξέρει 100% γιατί παίκτη μιλάμε. Η ανάλυση που γίνεται από τα παιδιά του ριπλές είναι εκπληκτική. Νομίζω ότι είναι πολύ πάνω από τα επίπεδα που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν βίντεο, γραφήματα, τα πάντα. Ναι, υπάρχει μια πληρέστατη εικόνα του παίκτη που έχετε και όχι με βίντεο από το μάνατζερ του, έχει και άσχημα στοιχεία. Δηλαδή, προβολή. Ένα θέμα τέλος πάντων στο ατομικό μαρκάρισμα έχει. Στο ένας με έναν εννοώ. Ναι. Τακτικά όμως η διάθεσή του είναι να κλείνει σωστά. Οι τοποθετήσεις του είναι σωστές. Εκεί που έχει πρόβλημα λόγω κορμιού προφανώς είναι στο ένας με έναν. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να τον αφήνουμε. Θα πρέπει να έχει βοήθειες εκεί. Ναι. Εντάξει, εκεί είναι και πράγμα το οποίο διορθώνεται μέσα από δουλειά. Γενικά, ο σχηματισμός που έπαιζε στην στον Γκρόσνη δεν ήταν αυτός που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή αυτοί παίζουν με τριάδα συνήθως πίσω, δεν επηρεάζει και πολύ τα χαφ αυτό, αλλά άλλες κινήσεις στον ΠΑΟΚ θα υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Σίγουρα είναι ένα παιδί το οποίο στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνει διαφορά, εκεί καταλήξαμε. Θα πρέπει να δούμε αν την ίδια διαφορά μπορεί να κάνει και στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ διαφορετικός από τα χαφ που έχει ήδη ο ΠΑΟΚ. Γενικά, τα περισσότερα παιδιά από αυτά που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο προωθητικό παιχνίδι, το γρήγορο δεν είναι και τόσο καλή. Είναι καλύτερη στο σετ παιχνίδι, στον έλεγχο του ρυθμού και στην υπομονή. Αυτός μπορεί να βγάλει την μπάλα πιο μπροστά, μπορεί να κουβαλήσει περισσότερο. Είναι διαφορετικό οχτάρι, είναι οχτάρι καθαρά. Δεν έχει κανένα στοιχείο εξαριού. Κανένα. Εντάξει. Και δεν είναι και ο μόνος κεντρικός χαφ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι ο μόνος κεντρικός χαφ που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει άλλους δύο. Ναι. Επειδή έχει παίξει και στη Σουηδία και στη Ρωσία, έχει βγάλει λίγο πάνω αυτό το βραζιλιάνικο, το 100% το ότι δεν έχω βγει να παίξω αλλού. Του έχει φύγει λίγο αυτό. Πρόκειται από γεμάτη σεζόν. Πέρυσι 30 συμμετοχές, 2 γκολ, 5 assist στην Αχμάτ. Πολλά παιχνίδια. Δεν το έχει τον γκολ γενικότερα στην καριέρα του. Δηλαδή έχει πετύχει 12 γκολ σε 180 μάτς, αλλά έχει και 26 assist. Ναι. Που νομίζω εντάξει. Γενικότερα αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Σταύρος, τα περισσότερα μάτς στην καριέρα του τα έχει παίξει είτε σαν κεντρικός μέσος είτε σαν αμυντικός μέσος, στο σύνολο 140 παιχνίδια, 9 γκολ και 21 assist. Και έχει παίξει 18 παιχνίδια σαν επιθετικός μέσος, και ελάχιστα σαν πλάγιος. 7 στον αριθμό, είτε δεξιά είτε αριστερά. Είναι το κομμάτι που χτύπησε ένας που είχαν μπροστά και ναι, έπαιξε εκεί. Δεν είναι η θέση του εκεί. Για να τελειώνουμε. Είναι η πρώτη μεταγραφή όπως όλα δείχνουν. Βέβαια, μέχρι να τον δεις να σηκώνει τη φανέλα, ναι. Πάντα πρέπει να είσαι καβατζωμένος. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο συνεχίζει τις κινήσεις προοπτικής για τον ΠΑΟΚ από το χειμώνα και μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει μόνο σε τέτοιους. Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός έχοντας χάσει 2 πρωταθλήματα σερί και έχοντας βασικά 2 σεζόν χωρίς τίτλο, προσπαθεί να χτίσει ένα ρόστερ στα σίγουρα για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή και ο Βαλμπουενά στα 35 του είναι ένα παιδί το οποίο ναι, μεν δεν έχει μεγάλο κίνητρο, είναι σοβαρός επαγγελματίας και ξέρει μπάλα. Στην Ελλάδα δηλαδή, αν ευνοήσουν και συγκυρίες, μπορεί να κάνει διαφορά. Και ο Μπέρκ είναι μια σταθερά στα 33 του, ό,τι και να λέμε. Αλλά ο Ολυμπιακός προτιμά να πάρει του χρόνου το πρωτάθλημα και να υποθηκεύσει το μέλλον του, γιατί είναι πιεσμένος. Και εδώ θα φανεί η μαγεία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, έχοντας τον 33χρονο Μπέρκ, τον 35χρονο Βαλμπουενά, δεν πάρει τίποτα πάλι, δεν είναι μόνο δεν θα πάρει φέτος, δεν θα πάρει και τα επόμενα χρόνια. Γιατί θα έχει υποθηκεύσει σε μεγάλο βαθμό
το μέλλον του. Γιατί δεν θα μπορείς να διώξεις τον 34χρονο Μπέρκ. Δεν μπορείς να διώξεις τον 36χρονο Βαλμπουενά. Για δύο δεν υπέγραψε. Mm-hmm. Ναι. Ναι, και επίσης νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός λίγο με τα ονόματα είναι και να ζεστάνει λίγο τον κόσμο. Να του πει ότι να, εμείς πήραμε τα ονόματα. Ψάχνει και λίγο αυτό. Το να κάνει την εντύπωση. Εντάξει, είναι δεδομένη η ανάγκη. Και για μένα καλώς και σωστά λίγο να πάρει τα πάντα και ο κόσμος του Ολυμπιακού μετά από δύο χρόνια ανομβρίας. Και γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα ότι παρουσιάζεται η διαφαινόμενη απόκτηση του Σιαμπάνη ως μια τεράστια νίκη ενάντια του ΠΑΟΚ που ήθελε κολλασμένα το Σιαμπάνη και τον πίεζε και ασφιχτικά. Και ναι, και ο Ολυμπιακός δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ όντως ήθελε τον Μάριο να ανανεώσει. Επένδυσε πολλά σε αυτόν και όχι μόνο αγωνιστικά. Προσπάθησε να τον βελτιώσει γενικότερα και τον τρόπο σκέψης του. Αυτό πώς βελτιώνεται. Πώς βελτιώνεται αυτό. Βελτιώνεται, ρε φίλε. Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου και σε συμβουλεύουν ότι αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος, αυτό καλό είναι να μην το κάνεις. Αυτό γίνεται νομίζω με έναν ψυχολόγο που μίλησα μέχρι δύο χρονών. Διαμορφώνεται η προσωπικότητά σου. Δεν σου λέω να το αλλάξει την προσωπικότητα. Να το αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Να το κρατήσεις λίγο μακριά από παγίδες ή από κακοτοπιές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ επένδυσε όντως. Όντως τον ήθελε, όντως τον Νοέμβριο καθίσαν να τα βρουν δεν. Ήθελε πλευρά του Σιαμπάνη και εγγυημένες συμμετοχές και πάρα πολλά χρήματα. Αφού αυτό το είχε δώσει ο Μίχελ στην προηγούμενη διαπραγμάτευση. Και μόλις είδε ο Λουτσέσκου το συμβόλαιο του Σιαμπάνη, του λέει να τον βάλει αυτός που το υπέγραψε. Και λογικό και αυτό. Όταν ο Μίχελ, όταν μου λένε εμένα για τον Μίχελ, έκανε και καλά, δεν λέω ότι τα έκανε όλα μαύρα, αλλά το θέμα είναι να ξέρεις τι είναι. Ωραία, τεχνικός διευθυντής, να ξέρεις τη δουλειά. Δεν την έχει τη δουλειά ο Μίχελ. Όταν λοιπόν τον αφήνεις για υπογραφή ενώ έχει τελειώσει το εξάμηνό του, έχει μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου, ωραία, τι λέει ο μάνατζερ, ωραία, δύο χρόνια κλειστό, όχι τέσσερα ή πέντε, που θα έπρεπε να υπογράψει τα 18 του. Βέβαια. Ωραία, δύο χρόνια και εγγυημένες συμμετοχές. Και από το να χάσει ο ΠΑΟΚ τον παίκτη, ο Μίχελ κάθεσε και τον υπέγραψε δύο χρόνια με αυτά τα δεδομένα. Και έχει το Λουτσέσκο μετά και του λέει, τι είναι αυτό. Τι εγγυημένες συμμετοχές. Μεταξύ μίλησαν και άλλοι και ζητούσαν και άλλοι εγγυημένες συμμετοχές. Τι λέτε, ρε. Τι εγγυημένες συμμετοχές, δε. Τι είμαι, κολοπετινίτσα. Ωραία. Εδώ λοιπόν είναι ένα λάθος που ξεκινάει από το ότι ο Μίχελ δεν ξέρει τη δουλειά. Έφερε το μάτος, μπράβο ρε παιδιά, και η αγάπη. Αν είχε κάνει 40 μεταγραφές, θα είχε πετύχει τις 15-20. Τι να κάνουμε τώρα, ναι. Η καθημερινότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε το Σιαμπάνη όταν ουσιαστικά δεν τον ανανέωσε σε σωστό timing. Απλά είναι τα πράγματα. Και με τον σωστό τρόπο που έπρεπε να τον ανανέωσε. Ακριβώς. Ναι, με τον σωστό τρόπο. Τον ανανέωσε, να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο Σιαμπάνης δεν έδειξε ποτέ αυτά που μας έδειξε στην προετοιμασία με τον Στανόγεβιτς από εκεί και πέρα. Πήρε κιλά, δεν πήρε ευκαιρίες, δεν έπεισε ότι μπορεί να παίξει. Το ταλέντο το έχει, είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Ούτε μπορεί να το εγώ την προετοιμασία με τον Στανόγεβιτς δεν την ξεχάσω ποτέ. Έχει κάνει παπάδες, αλλά έμεινε εκεί. Έχει ελάχιστες συμμετοχές. Προφανώς γιατί και ο ΠΑΟΚ κάνει πρωταθλητισμό και δεν θα μπορούσε να τις δώσει. Πήγε στον Ολυμπιακό τώρα. Προφανώς θα πάει καπιτανικός. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η ζωή συνεχίζεται. Σε καμία περίπτωση πάντως ο ΠΑΟΚ δεν τον παρακαλούσε για να. Ναι, γιατί. Κανένα παρακαλούσε. Όταν παρακαλάσει ένα παίκτη, δεν τον έχει εκτός ομάδας τους τελευταίους 6 μήνες. Δεν έκανε προπονήσεις με την ομάδα ο Μάριος από τον Δεκέμβριο. Τέλος πάντων, ο καθένας κάνει τις επιλογές του στη ζωή του και δεν κατηγορούμε κανένα. Όχι, εμείς απλά καταγράφουμε το τι συμβαίνει. Δεν θέλουμε ούτε να μειώσουμε το Μάριο, ούτε να δικαιολογήσουμε τον ΠΑΟΚ. Ένα παιδί το οποίο πήρε μια απόφαση με τον μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του τον πάει σε μια ομάδα που ο προηγούμενος θεματοφύλακας που είχε ο Γιαννιώτης τον τελειώσαν σε μια μέρα. Ναι. Εντάξει. Θα έπρεπε να παραδειγματιστεί, δεν το κάνει. Προφανώς δεν ενδιαφέρεται για τα παιδιά, αλλά για να χτίσει σχέση με τον Ολυμπιακό, η οποία ήταν χαλασμένη. Ο Τζότζεφ δεν είχε καλή σχέση με τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, αν το παιδί δεν καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος του μάνατζερ του και δεν καταλαβαίνει επίσης ότι δεν θα πάρει τον χρόνο συμμετοχής που θα έπρεπε σε αυτήν την ομάδα, σε αυτή την κρίσιμη ηλικία, κάνει 4 χρόνια προετοιμασία με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Πόσες συμμετοχές έχει, περίμενα να σου πω. Επίσημες μπορεί να μην έχει ούτε. Όχι, δεν έχει 4 επίσημες νομίζω. Όχι, να μην έχει, λέω 7-8 δεν πρέπει να έχει. Πάντως εντάξει. Γενικότερα η ιστορία με το Μάριο δεν ξεκίνησε καλά από το ξεκίνημα. Πώς έχει, με αγάπη.
Περίμενε, βγάζει μόνο τις φετινές. Εδώ, ρε, view stats, εδώ, πιο ναι, κάτω. Περίμενε, ναι, περίμενε, total, total, πάνω. Πω, τίποτα δεν έχει. Total, δεν πήγαινε πάνω total. Να, το βλέπεις και εδώ. Τρεις συμμετοχές έχει με τον ΠΑΟΚ. Τρεις συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Και δέχτηκε δύο γκολ. Δύο στο πρωτάθλημα και μία είναι με την ΚΑΠΑ 19. Γενικότερα πάντως θα τα πω τα χρόνια του Μάριου στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς θυμάστε μια επική συνέντευξη που είχε δώσει. Είχε δώσει μια συνέντευξη, 18.000 λέξεις. Επική. Τρέχαμε να τη μαζέψουμε. Α, ναι. Εντάξει, εμένα μου έχει μείνει η φράση ότι ο Γλύκος πήγε Μουντιάλ για αυτόν. Ναι, τον βοήθησα, λέει, τον Γλύκο. Στα 15 τότε ο Μάριο, 16. Στα 16.30. Την άλλη μέρα ο Τζαβέρας είχε βάλει στον πάγο. Με βλέπουν στον δρόμο, με αναγνωρίζουν, αλλά εγώ παραμένω ένα απλό παιδί, έλεγε τότε ο Μάριος. Αλλά εμένα αυτό, κοίταξε, αυτά, okay, δεν μου έκαναν τόσο εντύπωση, όσο αυτό που είχε πει σε εκείνη, ξαναλέω, την επική συνέντευξη που κατέβηκε μέσα σε μια μισή ώρα, ευτυχώς, και δεν υπάρχει πουθενά. Δεν πρέπει να έχω κάνει στη ζωή μου πιο γρήγορα κινήσεις για να κατέβει μια συνέντευξη. Όταν εγώ διάβασα λοιπόν από 16χρονο που δεν τον ήξερα τότε σαν όνομα, ότι στόχος μου είναι να παίξω ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ και να πάω στο εξωτερικό, για μένα καταλαβαίνεις από την αρχή περί τίνος πρόκειται. Εντάξει, είναι τερματοφύλακας. Είναι δείγματα χαρακτήρα. Δεν γίνεται σταυρό να λέει 16,5 χρόνο παιδί, στόχος μου είναι να παίξω στον ΠΑΟΚ μία χρονιά και να πάω στο εξωτερικό. Ναι, φίλε, άμα σου έχουν πει όλοι όσο μεγαλώνεις. Εκεί θα καταλήξω. Ότι εντάξει, είσαι το μεγαλύτερο τάτο που ήταν. Και είναι και μπορεί να παίξει. Εγώ δεν αφήσω τις δυνατότητές του. Τεράστιες δυνατότητες. Ναι, αλλά. Ρε παιδιά. Πρέπει να φιλτράζει λίγο αυτό που λες, βέβαια. Εντάξει, ρε παιδιά, ρε μάνατζαρι. Θα μας κάνετε να παρατήσουμε το δημοσιογραφείο να γίνουμε μάνατζαρι. Μας έχετε σπάσει τα νεύρα. Δεν μπορεί να καταστρέφετε τα παιδιά έτσι, ρε, όλη την ώρα. Γιατί προφανώς κάποιοι του το είπαν τον Μάριο σε 16 ότι αν παίξει μετά. Εκεί για να τον πάρει ο άλλος θα τον κάνει δικό του. Ο Τζόλε και ο Νινιάδης. Ο Νινιάδης, ο Φουφουτίδης, ο Αναστασιάδης, ο οποιοδήποτε. Ωραία. Για να του πει ένα σε μένα, του φουσκώνουν τα μυαλά. Δεν τον λες και λόγιο. Όχι. Δεν τον λες. Όχι. Ωραία. Όπως όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, τέλος πάντων, δεν είναι οι στροφές top. Ελάχιστα έχουν μια. Εύκολα κολακεύονται. Δεν μπορούν να φιλτράρουν το τι συμβαίνει παρακάτω. Το όσο περνάνε οι μήνες, ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις αυξάνονται, όλα αυτά, τέλος πάντων. Εντάξει. Και αυτό το παιδί που για μένα ήταν το πιο top ταλέντο στη θέση του τροματοφύλακα, δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ καθόλου. Ναι. Τρία παιχνίδια έπαιξε. Και πάει τώρα στον Ολυμπιακό. Τι να πω. Να πω μακάρι να παίξει, δεν θα το πω. Απ' τη μία γιατί είμαι ΠΑΟΚ, απ' την άλλη γιατί είναι Ολυμπιακός. Απ' την άλλη βέβαια θέλω να πουληθεί, μπας και πάρει κανένα φράγκο Πάφος Μελάς. Άλλο βάσανο έχουμε. Άλλο βάσανο τώρα. Άλλο ταλκάδες. Άλλο ταλκάδες. Τι σου έφερε να πάρει και εσένα. Ας πάει να παίξει τον Πανιόνιο και να τον δει μια ομάδα. Στέλνω μάνατζερ τη σκάουτερ. Να μην παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Στον Πανιόνιο, να μην παίξει ούτε παιχνίδι στον Ολυμπιακό, να πουληθεί 15 εκατομμύρια και να πάρει τα τροφεία Πάφος Μελάς. Και να το ανεβάσουμε σε ένα τρίχρονο Super League. Του δίνει και ένα όνομα, κάτι σε. Και ένα να βγαίνω πριν το Πάφος Μελάς ΠΑΟΚ να λέω ότι το παιχνίδι είναι 50-50. Πρόεδρε. Και αυτά που ξέρετε να ξεχάσετε. Όποιος περνάει από Σταυρούπολη θα ματώνει. Μην παίρνει λεφτά από τον βοηθό προπονητή. Ε? Μην δανείζει τον βοηθό. Να λες ότι. Αυτά εμείς... Να το παίζω το παιχνίδι. Να λες, εμείς παίζουμε. Δεν μιλάμε για το Πάφος Μελάς άσχετα θα γίνει το. Εντάξει, μιλάμε για το Πάφος Μελάς. Του ξαναλέω, αν γίνει πρόεδρο. Πάφος Μελάς Ολυμπιακό θα είναι στην. Στο κάγκελο εκεί μπροστά στο γήπεδο Σταυρούπολης, μόνο όσοι βγάζουν αφρούς. Δεν θα έχουν δόντια. Από φυσικού τους αφρούς ή με κάνεις σαπούνι στο στόμα. Όχι, όχι, φυσικό. Έχουμε τέτοιο Σταυρούπολη. Λεμπέτης, ρε φίλε. Ναι. Ξύπνα, πού να τα ξεφτά. Πάντως, εάν γίνεις πρόεδρος Σταύρο, μην δανείσαι. Λάδικο είναι, κύριε. Μην δανείσαι τον βοηθό που θα έχεις τότε προπονητή, γιατί αυτά βγαίνουν στη φόρα. Και Ελλάδα θα πάρω. Ναι. Μην δανείσαι τον Άγγελο. Δεν το λέω τώρα, έχει δουλειά, μελετάει την Ιταλία. Θα πάθουν μεγάλο κάζο. Ένα το 40 στον πόλεμο. Ο Ζερζίνιο άκουσες τι είπε εσύ. Τι είπε. Ότι η Ελλάδα έχει πολλούς ντριπλέρ. Τι είναι ντριπλέρ. Ότι η Ελλάδα είναι μια επικίνδυνη ομάδα με ντριπλέρ. Λοιπόν, το κάζο της Ιταλίας ήταν... Με ντύμπλ, με ουίσκι. Το διάβασε λίγο λάθος, λίγο ανάποδο το μη, τον μπ. Ουσί εσύ, σοβαρά. Πρέπει να σου πω ακριβώς πώς το είπε. Το διάβασα το Ζερζίνιο. Το έκανα πριν και δεν το Σταύρο. Εμείς από την πλευρά μας ελπίζουμε να έχουμε διαβάσει τη σωστή ομάδα σας στη μένα, μην έχουμε δείξει τον αντίπαλο. Το πρώτο κάζο της Ιταλίας ήταν το 1940 στον πόλεμο στο Β' Παγκόσμιο, στα βουνά της Αλβανίας. Το δεύτερο θα είναι το Σάββατο. Σάββατο παίζουμε. Στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο ΆΚΑ κιόλας. Το γεμάτο ΆΚΑ, να υποθέσω. Ναι, ούτε καρκλάκι κενό.
Απευθείας μετάδοση από το κανάλι του Προέδρου. Άκου, Σταύρο, θα είναι περίπλοκο παιχνίδι κοντά στην Ελλάδα. Είναι κυρίως ομάδα που αποτελείται από τριπλέρ και θα χρειαστεί να τρέξουμε. Θα πάμε όμως για την νίκη στην Ελλάδα. Άλλη είναι... ομάδα έβλεπε μάλλον. Κάτι στο βίντεο. Ναι. Λέει ο Ζουζίνη. Πέλκα έχω, ρε. Πάρα του πηγαίνει. Είναι πειρασμένο το Σάρι από την χρονιά που έκανε η Τσέλση και μάλλον δεν τον είδε καλά την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Συμπτωματικά. 10 παρατέρα του Σταύρο. Κοίτα, αύριο σήμερα έχω ένα event να πάω. Αύριο έχω ένα event να πάω. Το Σάββατο. Έχεις χρόνο. Τι τραβάσκεις. Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Βαλάζεις. Γιατί να βάζεις ότι είμαι εδώ με άδεια γάμου, εντάξει. Το καταλαβαίνεις. Δεν τη ζήτησα από κανέναν, βέβαια. Α, είπα κι εγώ. Κάτι που πρέπει να ζητήσω κιόλας άδεια. Αν θες να πάμε με το γράμμα της νομοθεσίας. Ποια νομοθεσία. Πόσες μέρες είναι, Σταύρο, η άδεια γάμου. Ένα μήνα. Άδεια γάμου. Πόσο είναι. Ένα μήνα. Τόσο βαρά υπάρχει άδεια γάμου. Ένα μήνα. Ψέματα λες. Τι ψέματα λέω, ρε. Με αυτός ο λόγος παντρεύομαι. Χρήστο, πόσο είναι η άδεια γάμου, ένας μήνας. Τι λέτε, μωρέ. Ένας μήνας δεν είναι ούτε στη Σουηδία η άδεια γάμου. Άδεια γάμου, για πάτα. Κάτσε με θυμίσεις. 45 μέρες. Άδεια γάμου. Στον ιδιωτικό τομέα. Μη σε πάω στο δημόσιο. Όχι, γιατί άλλα έχουν αυτοί. Λογικά. Α, ναι. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 ημερών. Οπότε, Σταύρο, νομίζω έχεις ακόμα μια μερούλα. Τι μια μερούλα, τι έχεις συμπληρώσει. Όχι, όχι, δίνω. Εγώ με λάτσε, φίλε. Ωραία, μετά το γάμο σου δεν θα έχουμε. Άκου να δεις, αυτό που α, μετά είναι καλοκαιρινή. Άκου να δεις, αυτό που λες είναι η άδεια γάμου μετά το γάμο. Α. Πάτα, ψυχολογική άδεια. Τι λες, ρε. Α, όχι, όχι, να, λέει εδώ. Αν θέλετε μέρες για προετοιμασία γάμου, για να γίνει όπως τον θέλετε, δικαιούστε άλλες 10 μέρες. Και αυτές, ναι, εντάξει. Εντάξει, 15. Ναι. Σαββατοκύριακα. Σταυρό. Σαββατοκύριακα, Στέλιο. Τι έχει εδώ. Αργίες, λέει, ανάπαυση. Απασχόληση το Σάββατο. Ανάπαυση. Ανεργία. Κάθε μέρα ρεπό. Και άδεια. Μας το έλεγε διευθυντής μια εφημερίδα που ήμουνα. Καλοπροαίρετα το έλεγε. Μαζί μας αυτό. Δεν ήταν ρουφιάνος του το αφεντικού. Ναι. Το λέγαμε, φίλε, τα ρεπό μας. Λέει, κάτσε μην έχουμε κάθε μέρα ρεπό. Λίγο έλλειψη τότε. Τα παλιά χρόνια. Λοιπόν, φτάσαμε μία, τι ώρα περνάει η ώρα, ρε φίλε. Περνάει η ώρα μαζί μου, είδες. Θα φύγω τώρα για να το δυσκολευτείτε λίγο, παιδιά. Ξεκινάει πάλι άδεια, κάνω μια διακοπή. Δεν μετράει αυτή η μέρα αφού δούλεψες. Δούλεψε. Ήρθες μια ώρα. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζεσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8. Οι δύο επόμενες παραστάσεις, ο Λαός Τραγούδι Θέλει, το μεγάλο αφιέρωμα στον τεράστιο και μοναδικό Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Στέλιο Διαμαντή Διονυσίου. Για να σας περιμένει το τραπέζι σας να πάτε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η παράσταση και να μην έχετε κανένα πρόβλημα, στο θέατρο του Βεργίνα, κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας, τα ταμεία του καζίνου όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-567. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές και όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνικής Αντιστάσεως 171, τα νέα γραφεία της Αναδομό και φυσικά η Στίχημαν, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, με τις δύο πλευρές να έχουν ανανεώσει τη συνεργασία τους και θα μείνουν μαζί για πολλά ακόμη χρόνια. Με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε και πολλά μακροχρόνια έχει ήδη στην Στίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα ΠΑΟΚ 24. Θα έχουμε συνέχεια πιθανότητα μια κουβέντα και για το μπάσκετ. Να δούμε αν προκύπτει κάτι με τη φημολογία που αναπτύχθηκε χθες ότι σε 15 μέρες μπορεί και να έχουμε ευχάριστα για την ομάδα του Δικεφάλου, για επενδυτή δηλαδή. Θα έχουμε μια κουβέντα στα επόμενα λεπτά. Για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Μάριο, που εγώ θεωρώ εξαιρετικό ταλέντο ακόμα και τώρα στα 20 του χρόνια. Γενικότερα πάντως, το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν έχει φύγει κάποιο παιδί από την ομάδα στην ηλικία αυτή και να έχει κάνει καριέρα και ουσιαστικά να έχει εκθέσει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς να δει τους νεαρούς που έφυγαν, όχι σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου, στην εξαετία του Ιβάν Σαββίδη, θα δει παίκτες όπως ο Λούκα Πετρίσεβιτς, που έχουν χαθεί τα ίχνη του, ο Δημήτρης Στάμου, που πήγε μετά στον Ηρακλή, έχοντας πάει και στην Κέρκυρα, ο Φάνη Τζανδάρης που δεν μπόρεσε να κάνει το βήμα που ήθελε στην καριέρα του. Γενικότερα υπάρχουν τουλάχιστον 60-70 παιδιά που έφυγαν αθόρυβα από την ομάδα που δεν μπόρεσαν να σταθούν σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή η διαδρομή ήταν
Β' εθνική, Γ' εθνική και μετά το χάος. Πάρα πολλά παιδιά από αυτά. Ελάχιστα κάνουν καριέρα σε υψηλό επίπεδο. Όπως για παράδειγμα, αν το θεωρήσουμε υψηλό επίπεδο, τη Σλοβακία και τη Ρουζεμπέργκ που παίζει ο Κιώσε με σημαντική επιτυχία. Τα υπόλοιπα παιδιά που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ξαναλέω με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν μπόρεσαν να παίξουν ούτε καν στη Σούπερ Λίγκα. Ο Κυριάκος Σαββίδης έπαιξε στον Πανιόνιο τα πρώτα χρόνια και περιμένουμε ουσιαστικά τον Δημητρίου που είναι στη Βασιλεία να δούμε αν ο ΠΑΟΚ είχε δίκιο ή άδικο αγάπη που τον άφησε να αποχωρήσει και δεν τον ανέωσε το συμβόλαιο με τα πάρα πολλά χρήματα που αξίωνε η πλευρά του νεαρού στόπερ που έκανε καλή προετοιμασία, είναι αλήθεια, επιμερών Στανόγεβιτς στην Ολλανδία. Οπότε θα δούμε αν ο Μάριος Σιαμπάνης γίνει ο πρώτος παίκτης που θα εκθέσει τον ΠΑΟΚ ή απλά θα μπει και αυτός στην κατηγορία παιχτών που έφυγαν από το δικέφαλο και δεν μπόρεσαν να κάνουν αξιόλογη καριέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, για να πούμε λίγο τα υπόλοιπα προσωπικά του ΠΑΟΚ, διαβάζουμε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι σιγά σιγά περιμένουμε εξέλιξη και στα θέματα των Κάνιας και Σάκοφ. Έχει δοθεί τελική προθεσμία και στους δύο. Από τη μία, στην πλευρά του Κάνιας φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για θετικό happy end. Από την άλλη, στην πλευρά του Σάκοφ, όσο περνούν οι μέρες, ξανά λίγο απομακρύνεται το θέμα. Για μένα, από τη στιγμή που από τον Κάνιας βγαίνει ένα θετικό κλίμα για ανανέωση, μάλλον κάπου εκεί θα τελειώσουν όλα. Από τη στιγμή που και από τον Σάκοφ αυτή τη μεριά δεν υπάρχει κάτι. Ψάχτηκε και ο Κάνιας γενικότερα μήπως έχει κάποια άλλη πρόταση αντίστοιχη ή καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Δεν βρέθηκε γι' αυτόν κάτι φοβερά καλύτερο από την πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός είχε πει πάρα πολλές φορές και μετά τον τελικό και πριν τον τελικό και γενικότερα όλο το τελευταίο διάστημα ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση για τον ΠΑΟΚ, για να μείνω από τον ΠΑΟΚ μάλλον, θέλω, το είπε με κάθε τρόπο και φαίνεται ότι σιγά σιγά πάει για να ολοκληρωθεί θετικά το δικό του ζήτημα και από εκεί πέρα να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρχει και με τον Σάκοφ. Και νομίζω ότι αν όντως τελειώσει του Σίλβα θετικά, που είναι πολύ κοντά, και αν όντως η απάντηση του Κάνιας είναι θετική και κλείσει και αυτό, ο ΠΑΟΚ έχει δύο σημαντικούς παίκτες στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Μίσιτς και λίγο και εκεί ξεκαθαρίζει το τοπίο και ηρεμεί η κατάσταση. Άλλο βέβαια αυτό που λέγαμε και πριν με τον Σταύρο, ότι θα πάει και για άλλον μέσο. Ναι, γιατί φαίνεται να λείπει ποιότητα και προσωπικότητα. Ναι. Όχι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για την Ευρώπη κυρίως. Που και μια χαρά αν με το καλό έρθει ο Σίλβα και έχει και τον Κάνιας και τον Μίσιτς και το Βέρμπλουμ σιγά σιγά και επιστρέψει ο Μαουρίσιο, για την Ελλάδα είσαι καλύτερα από μια χαρά. Ναι. Αλλά η ιστορία του Champions League είναι πάρα πολύ μυστήρια, είναι πάρα πολύ επενδυτική. Εκεί χρειάζεται να έχεις παίκτες που να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και νομίζω εδώ κολλάει αυτό που έλεγε πριν και ο Σταύρος, ότι ο ΠΑΟ κοιτάει παίκτες με προοπτική. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουν κινήσεις και για παίκτες με προσωπικότητα, παίκτες ενδεχομένως πιο μεγάλης ηλικίας λίγο, κοντά στις 30 δηλαδή, αλλά που μπορούν να σε ανεβάσουν επίπεδο κυρίως στην Ευρώπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά για μένα έχει λογική το να έχεις μία βάση, εφόσον κλείσουν οι δύο, όπως λέγαμε και πριν, Κάνιας και Σίλβα θετικά και οι δύο, να έχεις αυτή τη βάση, γενικότερα και όλη την ομάδα, και από εκεί και πέρα να κάνεις τις ποιοτικές σου κινήσεις πιο μετά, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, γιατί η βάση θα είναι αριθμητικά καλή, αλλά χρειάζεται, είπαμε, και ποιότητα. Για να πούμε και εμπειρία. Χρειάζεται και παίκτες. Πρέπει να βρεις, για παράδειγμα, έναν καλύτερο του Ολιβέρα, λέω εγώ. Και παίκτες που ενδεχομένως έχουν ήδη παραστάσεις από. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Ναι. Γιατί εδώ έχει μιλάμε πολύ μεγάλη σημασία για ένα ποδοσφαιριστή να έχει αγωνιστεί στο Champions League. Και εδώ μιλάμε και αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο ΠΑΟΚ κοιτάει και από ελεύθερους, που ελεύθερος και παίκτη σε τέτοια ηλικία σημαίνει ότι θα το καθυστερήσει λιγάκι αυτός για να δει τι έχει διαθέσιμο. Και από την άλλη, ότι υπάρχει και στο κάδρο και το ενδεχόμενο αγορών, που και πάλι δεν είναι ποτέ εύκολες υποθέσεις. Αλλά ξαναλέω, για μένα είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η βάση. Και από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ να κάνει σιγά σιγά τις ποιοτικές του προσθήκες που θα θέλει.
Κάτι άλλο δεν υπάρχει νομίζω για τους δύο. Δηλαδή σαν ναι, θα πρέπει να τελειώσει όμως. Δεν την εντύπωση. Ότι θα τράβηξει. Γιατί, εντάξει, από την πλευρά του ΠΑΟΚ κυρίως θέλω να τελειώνω. Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι τράβηξε περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Ναι. Κοίτα, ενδεχομένως του Σάκοφ άργησε περισσότερο από ό,τι έπρεπε, γιατί του Κάνιας ο ΠΑΟΚ ενεργοποιήθηκε αρκετές ημέρες μετά το τέλος σεζόν για τον Ισπανό. Δηλαδή υπήρξε ένα πρώτο διάστημα που ο Κάνιας δεν είχε καμία ενημέρωση από το ΠΑΟΚ. Και ουσιαστικά σιγά σιγά προέκυψε αυτό. Ναι. Αλλά αυτό δούμε, θα το δούμε. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν εβδομάδα, ότι άμα δεν δεις κάτι επίσημο για κάποιον ή αν δεν δεις ένα επίσημο αντίο από τον ΠΑΟΚ για κάποιον, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτή τη στιγμή παραμένουν ανοιχτές και οι δύο υποθέσεις. Ακόμα δεν υπάρχει αντίο για κανέναν. Αν εξαιρέσουμε τον Ρέι ναι. που θα αγωνιστεί στην Πατσούκα. Παναγιώτης Γλύκος αποτελεί παρελθόν ουσιαστικά, όπως και ο Μάριος Χιαμπάνης. Ο Γιώργος Κάκο έχει μείνει και αυτός ελεύθερος. Και δύο νεαροί, ο Μανώλης ο Καραγιόπουλος έμεινε ελεύθερος, όπως και ένας νεαρός θεματοφύλακας, ο Χρήστος Γιαννακίδης, που θα αγωνίζεται στον Πασαραϊκό. Αλλά και πάλι, αν πιάσουμε να δούμε τους παίκτες που ο ΠΑΟΚ έχει δώσει δανεικούς, είναι τα μέτωπα αρκετά. Το έχουμε τονίσει επανειλημμένως, δεν γίνεται το ΠΑΟΚ να πληρώνει δύο ομάδες. Δηλαδή, είναι ο Μελίσσας που μάλλον επιστρέφει για να συμπληρώσει την τριάδα μαζί με Πασχαλάκη και Ζίβκοβιτς. Είναι η περίπτωση του Χατζησαΐα, που έχει ακόμα συμβόλαιο μέχρι το 21 με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι το 20 έχει συμβόλαιο ο Μιχόγεβιτς. Είναι ο Κίτσιου, είναι ο Δελιγιαννίδης, είναι ο Κάτσε, είναι ο Χαρίσης, είναι ο Μουλέν, είναι ο Άρντα, είναι ο Μιστακίδης. Μανιμάνι είναι 10 ποδοσφαιριστές. Ναι. Θέλει μια προεργασία για να. Από αυτούς δεν νομίζω να επιστρέψει κάποιος. Ο μόνος που θα επιστρέψει, είπαμε, είναι ο Λάμπρου και σε πολύ μεγάλο ποσοστό ο Μελίσσας. Όλοι οι υπόλοιποι, το ιδανικό θα ήταν ο ΠΑΟΚ είτε να τους παραχωρήσει για να έχει και κέρδος, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιο τα παιδιά αυτά, καλοί ποδοσφαιριστές όλοι, και ο Κάτσι και ο Χαρίσης και ο Μουλέν. Εντάξει, ο Άρντε είναι ξεχωριστή περίπτωση με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο Μιστακίδης είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά δεν ξέρω πλέον, μάλλον το τρένο έχει περάσει για αυτούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην πληρώνει τα συμβόλαιά τους. Ή τουλάχιστον αν δεν μπορεί να βρει λύση για όλους, να παραχωρήσει τους μισούς, να δώσει τους άλλους μισούς δανεικούς. Δεν βάζω μέσα στην εξίσωση τους αρκετούς νεαρούς που είναι εύκολη η διαχείρισή τους. Δεν θα χρειαστεί και πολύ προεργασία, αλλά για όλους τους υπόλοιπους σίγουρα θα χρειαστεί αρκετή δουλειά για να βρεθούν οι ομάδες που είτε θα παραχωρηθούν δανεικούς με ευνοϊκούς όρους για τον ΠΑΟΚ, είτε θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να τους παραχωρήσει και να βάλει εξαταμία του έστω λίγα χρήματα από τον καθένα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά. Είναι βέβαια δευτερευούς σημασίας. Αλλά και αυτά είναι μέσα στην ατζέντα του Μάριο Μπράγκο, που θα πρέπει ένα σιγά σιγά τα θέματα να τα κλείνει. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα διαβάζω στο SDNA τη τελευταία στιγμή είδηση, από ό,τι καταλαβαίνω. Το ενδεχόμενο τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στην Αδριατική Λίγκα φαίνεται ότι απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. Κρίμα. Υπάρχει άρνηση από εκεί λόγω προγράμματος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στην Α2 και το ΑΣΕΑΔ, περιμένοντας μήπως τυχόν υπάρξει κάτι από εκεί. Ελπίζουμε να είναι στην Α2, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν ξέρω αν γίνεται από τώρα μεγάλη προεργασία και να μην είναι Ολυμπιακός στην Α1. Ναι, γιατί ακούγονται κάτι ονόματα, τύπου Σλούκα, ας πούμε, που δεν σε προτιθέτουν για Α2. Ναι. Είναι η αλήθεια. Δεν θα πέσουμε από τα σύννεφα να δούμε ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Και παραμείνει Ολυμπιακός. Και προεκλογική περίοδο, Στέργιο. Ναι, ίσως αλλά παίξει και αυτόν τον ρόλο του. Στο συγκεκριμένο κομμάτι ποντάρω πάρα πολύ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Παναθηναϊκού, που φαίνονται αποφασισμένοι στους πράσινους να μην αφήσουν τον Παναθηναϊκό να παίξει στην Α1. Ναι, τον Ολυμπιακό. Ναι, και καλώς να μην παίξει στην Α1, γιατί στη ζωή η κάθε δράση φαίνει και μια αντίδραση. Ή όπως το λένε ορισμένοι, οι μαγκές πληρώνονται. Μπράβο στον Ολυμπιακό που δεν κατέβηκε και επέμεινε στην αρχή του απόφαση να μην παίξει με Έλληνες διαιτητές με τον Παναθηναϊκό. Μπράβο του. Αλλά θα πρέπει να υποστεί και τις συνέπειες. Ναι, γιατί το να πεις ότι δεν κατεβαίνω για να πέσω στον Α2,
Αλλά τελικά το κυνηγάω να μείνω στην Α1, ναι, ενώ και... δεν ήθελα να παίξω. Και άρθρα εκ του πονηρού ότι φαίνονται υπό τις συνέπειες της αποχώρησης του Ολυμπιακού κτλ. Κτλ. Παιδιά, ας τα διαβάζετε εσείς που τα διαβάζετε. Ο κόσμος στην άποψή του την έχει. Εντάξει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εδώ φάνηκε ότι δεν ήταν σίγουροι για τίποτα. Ότι έκαναν ένα παιχνίδι εντυπώσεων, πιστεύοντας ενδεχομένως ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Έλεγαν ότι θα παίξουν αθλητική, τελικά φαίνεται ότι εκεί δεν τους δέχονται. Μένουν στην Α2 αυτή τη στιγμή, αλλά κυνηγάνε να ανέβουν πάλι με μέσα σε ΑΔ και όλα αυτά. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ήδη στο σημείο 0. Έχει καταστραφεί από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δεν θα γίνει φτωχότερο αν δεν παίξει ο Ολυμπιακός στην Α1. Θα τη βγάλουμε την άκρη, παιδιά. Έχουν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τη στήριξη των οργανωμένων. Οπότε νομίζω και στην Α2 θα στηρίξει ο κόσμος του Ολυμπιακού την ομάδα του. Εντάξει, και να προσπαθεί στην Α2 να ανέβει στην Α1. Θα έχει βέβαια ένα μείον 6 αν τηρηθούν οι νόμοι αυτή τη φορά και δεν έχουμε κάποια απόφαση έκτρωμα και κάποιο σκάνδαλο να μείνει ο Ολυμπιακός στην Α1 για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και αυτές τις αηδίες που ακούμε και γράφουμε και διαβάζουμε. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει στην Α2. Όχι γιατί το θέλω εγώ ή αγάπη οποιοδήποτε άλλο, γιατί έτσι αναφέρουν οι κανονισμοί. Ναι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να. Αν ήταν θέση του κανονισμούς. Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ, του Περιστέρη, ο Άρης, δεν ξέρω ποιο άλλο, θα έπεφτε χωρίς δεύτερη κουβέντα στην Α2. Να πέσει λοιπόν και ο Ολυμπιακός, δεν κατάλαβα. Ναι, εντάξει, γιατί πρέπει να υπάρχει μια νομιμότητα πλέον γενικότερα. Και όταν κάνεις κάτι, να έχεις κάποιες συνέπειες. Όχι το να το κάνεις λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρουν οι συνέπειες, αλλά το κυνηγάω τελικά να ανατραπεί. Δεν έχει νόημα. Είσαι ανακόλουθος. Μεταγραφή ανακοίνωσε το βόλι του Ολυμπιακού. Ρόλαντ Γκέργκη, 26χρονος ακραίος Ούγγρος. Πέρσι έπαιξε στην Τουρκία με την Γαλατά Σαράι. Και εννοείται διεθνής 127 συμμετοχές στην Εθνική Ουγγαρίας. Έχει παίξει Ουγγαρία, Γερμανία, Γαλλία και στην Τουρκία με την Γαλατά Σαράι. Στον ΠΑΟΚ ακόμα νομίζω δεν έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν οι μηχανισμοί για ενίσχυση. Ναι, μας τα έχει πει και ο Ραφαήλ. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα για τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι στην πορεία μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε νεότερα. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να μπούμε έτσι στα προεόρτια της σεζόν του Βόλι. Ο Ολυμπιακός, και να λέω, εντάξει, ξεκινάει τις κινήσεις του. Κάπου διάβασα, νομίζω ότι παραμένει και προπονητής. Λογικό και αναμενόμενο. Θα πρέπει να φροντίσει ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί καλύτερος από φέτος. Λογικά με τον Γιούρι Φιλίππο στον πάγκο. Λογικά, ξαναλέω. Για να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού βόλι. Δεν θα είναι εύκολο, ο Ολυμπιακός έχει δυναμώσει. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν του λείπαν πολλά πράγματα φέτος. Λίγα του λείπαν, αλλά κομβικά, για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Στις λεπτομέρειες σε κάθε σετ κρίσιμο έχασε. Είτε στο Παλατάκι είτε στο Ρέντι. Εκεί χρειάζεται παίκτες με μεγαλύτερη προσωπικότητα, μεγαλύτερη ψυχραιμία. Δεν τους είχε ο ΠΑΟΚ. Είχε παίκτες με σκαμπανεβάσματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εξαίρεση ίσως να αποτέλεσε μόνο ο Όκολιτς και λίγο Σαφράνοβιτς και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ξαναλέω, υπάρχει πολλής χρόνος ακόμα. Αυτό που αγχώνει και πιέζει είναι η ομάδα ποδοσφαίρου. Λόγω του ότι αρχές Αυγούστου θα κληθεί να δώσει το πρώτο μάτς για να περάσει στα play-off του Champions League. Το μπάσκετ, το βόλεϊ, το handball και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα έπονται και λόγω σημασία της κάθε ομάδας και τη δυναμική που έχει, αλλά κυρίως λόγω και χρονικά δηλαδή. Η ομάδα ποδοσφαίρου θα κληθεί να δώσει τεράστιες μάχες τόσο νωρίς στη νέα σεζόν. Ξαναλέω, 5-6 Αυγούστου νομίζω είναι τα παιχνίδια. Έτσι είναι, αγάπη. Τα ευρωπαϊκά. Τα πρώτα του τρίτου προπονητικού γύρου. Περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένες ημερομηνίες μέσα στο καλοκαίρι, νομίζω Ιούλιο. Κοίταξε, η κλήρωση θα γίνει. Η κλήρωση θα γίνει στις 22 Ιουλίου. Και τα μάτς είναι 6-7 Αυγούστου και 13 Αυγούστου οι αγώνες ρεβάνς. Α, 6-7, ναι. Αλλά 18 Ιουνίου που θα γίνει η κλήρωση και του πρώτου προκριματικού γύρου και του δεύτερου,
Νομίζω θα έχουμε μια εικόνα καλύτερη. Για το ποιες ομάδες θα είναι τα φαβορή να περάσουν και ενδεχομένως να βρεθούν στον δρόμο του δικεφάλου. Θα έχουν ξεχωρίσει σιγά σιγά τα ζευγάρια. Ο Ολυμπιακός πότε μπαίνει? Ο Ολυμπιακός μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Πόσο μήνα? 23-24 Ιουλίου, η ρεβάνς 30-31 Ιουλίου. Αντάξει, είναι δύο εβδομάδες νωρίτερα είναι από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα ο Ολυμπιακός σιγά σιγά να επιστρέφει. Προετοιμασία και... σιγά σιγά νομίζω ναι. Λογικά στα μέσα Ιουνίου, άντε καμιά δύο μέρες αργότερα, πρέπει να μαζευτούν και να πάνε για προετοιμασία. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι κάνει μεγάλη προετοιμασία. Επειδή υπάρχει και το κενό, το ενδιάμεσο που επιστρέφει η ομάδα στην Θεσσαλονίκη και ξαναπάει η Ολλανδία, ουσιαστικά τρώει όλο τον Ιούλιο. Κοίταξε, πέρσι καλά πήγε. Καλά, ναι, εννοείται. Και βάσει αποτελέσματο, οπότε και φέτος το ίδιο και του χρόνου. Ναι. Λογικό, εντάξει. Από τη στιγμή που είναι μια τακτική του Ρασβάνου Τσέσκου. Εντάξει, έχει βάση, γιατί το ξενοδοχείο δεν αρέσει και πολύ στους επαγγελματίες αθλητές. Μην κοιτάτε εμάς όταν πάμε διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εδώ πας διακοπές και στις 5-6 μέρες, τις τελευταίες μέρες είσαι λίγο... δεν μπορείς πολύ μέσα. Σκέψου τώρα να είσαι εκεί 25 μέρες. Όχι, ξέρει, δεν γίνεται. Οπότε νομίζω πάρθηκε αυτή η απόφαση και φέτος να κατέβει η ομάδα μία εβδομάδα κάτω. Να κάνουν έτσι... σίγουρα θα έχουν ρεπό υποδοσφαιριστές. Δύο εβδομάδες δεν είναι. Το ενδιάμεσο. Α, το κάτω είναι στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη ναι, το κάτω, ναι. Αγάπη. Η Ολλανδία είναι πάνω. Είναι γι' αυτό το κουσικάλο. Αλλά τι. 15 μέρες περίπου είναι εκεί. Πάνε Ρουμανία για το φιλικό με την Κλουζ. Επιστρέφουν στην Ελλάδα και ξανά μετά Ολλανδία σε διαφορετικό μέρος για το δεύτερο στάδιο. Σίγουρα θα έχουν ένα τρίμερο, τετραήμερο άδεια. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι από τη στιγμή που βγήκε πέρσι ήταν λογικό να γίνει και φέτος. Πέρα από τα αυτά που λέμε ότι okay, για τους δημοσιογράφους δεν είναι και πολύ βοηθητικό όλο αυτό, για την ομάδα νομίζω ότι λειτουργεί καλά και για τους παίκτες. Και γιατί όχι να μην τηρηθεί κάτι που πήγε μια χαρά σε όλη τη χρονιά. Ακόμα και αν γούρι το θεωρήσει κάποιος. Αν και δεν υπάρχει η απόφαση λόγω προλήψεων ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, Στεργιο, εδώ έχουν τηρηθεί και άλλα και άλλα γούρια στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Είναι και αυτό το κομμάτι της ζωής. Στον ΠΑΟΚ. Δεν αλλάζει κάτι όταν είναι επιτυχημένο. Ναι, λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε και με μπάσκετ ναι, και να με Νίκο Μοσχοβίτη. Να μας πει τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί, γιατί υπάρχει ένα νέο θέμα. Εφημολογία υπάρχει, θα δούμε κατά πόσο έχει βάση ή όχι. Θα μας τα πει ο Νίκος όλα. Μαζί μας ήταν και σε αυτό το μισάωρο τα ΝΑΚ. Πάρα πολλές επιλογές σε ανδρική συλλογή, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ και τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και η πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και έτσι εμείς κοιμάζουμε στο τέλος το νέο κατάστημα ΝΑΚ. Και φυσικά διαδικτυακά nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ εύκολα κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας. Μαζί μας και ο Φτίκας, πλακάκια και διγυνής, με πάρα πολλές προσφορές, επιλεγμένα είδη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Φτίκας θα τα φέρει στην πόρτα σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503 και Data Labs. Με τη μεγάλη προσφορά του Ιουνίου, 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους εγγραφτούν στα Data Labs τον μήνα Ιούνιο. Ξεκίνησαν οι εγγραφές, τελειώνουν 30 Ιουνίου. Πάρα πολλά τα προγράμματα, πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Για πληροφορίες, Data Labs, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πραγματικά διασκεδάζομαι τα άρθρα συναδέρφων που προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει συμμαχία ΑΕΚ Ολυμπιακού. Βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ναι, συνεχίστε παιδιά, καλά το πάτε. Παρουσιάζουν τις άλλες συμμαχίες που έχουν γίνει. Ναι. Στις οποίες διαμαγείας κάπως παρουσιάζεται ότι ο ΠΑΟΚ προσπάθησε μονίμως να ρίξει τους υπόλοιπους και ο ΠΑΟΚ έκανε συμμαχίες, αλλά τελικά επικράτησε αυτός. Όχι, όχι. Καλά το πάτε. Μπράβο σας. Βλέπω ωραία άρθρα, καλογραμμένα. Μια χαρά, συνεχίστε έτσι. Δεν πείθετε και πολύ κόσμο, αλλά εντάξει, όσους πείσετε, καλό θα είναι, κέρδος θα έχετε, ζημιά δεν θα έχετε. Έχουμε τον Νίκο. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Καλησπέρα. Έλα, Νίκο, τι γίνεται. Χαίρετε. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Νίκο, τι συμβαίνει.
Όλα καλά. Ταλαιπωρήθηκες πολύ στη δημόσια υπηρεσία που πήγες. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κάπου φάγαμε μια μισή ώρα τη ζωή μας. Ναι. Δεν πειράζει. Η δουλειά έγινε, αυτό έχει σημασία. Η δουλειά έγινε, ναι. Αν έγινε η δουλειά, να πληρώσει πήγε, ναι, ωραία. Ναι. Εδώ Νίκο, έχουμε άνθρωπο που παντρεύεται και δυσκολεύεται, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κάτι καινούριο. Έρχεται ο επενδυτής, τι γίνεται. Κάτι καινούριο. Σίγουρα έχουμε μια κριτικότητα. Τώρα, κατά πόσο μιλάμε για επενδυτή, θα το δούμε. Είναι μια κίνηση, τέλος πάντων, που έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, ουσιαστικά από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Μια επαφή, συζήτηση, κουβέντα του Μπάνε Πρέλεβιτς με κάποιους ανθρώπους από την Αθήνα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το management της ΚΑΕΠΑΟΚ, δηλαδή ουσιαστικά να αναλάβουν τη διοίκηση σε συνεργασία, να το πω έτσι, με τον ερασιτέχνη, από ό,τι καταλαβαίνω, εφόσον να προχωρήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή να είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο της ομάδας, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βάζουν τα χρήματα, αυτοί οι οποίοι έχουν, όπως λένε, κάποιες καλές χορηγίες, ούτως ώστε η ΚΑΕ να είναι, αν όχι από το χρηματοδοτούμενο σε 100%, ένα μεγάλο κομμάτι να βγαίνει μέσα από αυτά τα έσοδα και μαζί βέβαια και με εισιτήρια και όλα αυτά. Είναι μια κουβέντα η οποία έχει γίνει από αυτούς τους ανθρώπους με τον Μπάνε Πρέλεβιτς και τον προηγούμενο καιρό, αλλά κυρίως τις τελευταίες ημέρες έγινε μια πιο ουσιαστική επαφή, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε για μια διοίκηση ποδοδική όπως αυτή που είναι αυτή τη στιγμή στην ΚΑΕ, δεν γίνεται ο αριστερός να μην είναι ενήμερος. Οπότε έχει γίνει μια επαφή των τριών πλευρών, να το πω έτσι, αν και ουσιαστικά ΚΑΕ και αριστερός είναι ένα. Και μένει να δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες τις επόμενες κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν βγαίνει το οτιδήποτε και το θεωρώ φυσιολογικό. Ούτε κάποιο κλίμα, ούτε κάποια επιβεβαίωση, ούτε κάποια διάψευση. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε κανένα θέμα, επειδή μιλάμε για ένα τέτοιο ζήτημα, θα υπήρχε διάψευση. Αλλά από τη στιγμή που έχουν γίνει επαφές, είναι τσεκαρισμένα από διάφορες πλευρές. Το θέμα είναι να δούμε πλέον από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει. Θεωρητικά σήμερα είναι να γίνει η Γενική Συνέλευση Ερασιτέχνη, προφανώς και δεν θα γίνει σήμερα, όπως γίνεται κάθε φορά καθώς θέλει απαρτία, οπότε λογικά πάει την ερχόμενη Τετάρτη. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχουμε κάτι απτό, δηλαδή κάτι πιο σοβαρό από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Ώστε μέχρι τότε, σε εκείνη την Γενική Συνέλευση, να ξέρουν όλοι πώς είναι να κινηθεί είτε αυτή, είτε με αυτή την υπόθεση, είτε χωρίς αυτή την υπόθεση. Έτσι. Γιατί δεδομένη χρονική στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, προχωράει το θέμα και είναι σε... μένουν μόνο υπογραφές. Και έχουν γίνει συζητήσεις, καλό κλίμα υπάρχει, υπάρχει διάθεση από την πλευρά των επιχειρηματιών, έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό τους, το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί δεν μιλάμε ότι σε πρώτη φάση έρχονται, παίρνουν, ξέρω εγώ, το 80% των μετοχών και αναλαμβάνουν αυτοί. Έχουν μια άλλη λογική, η οποία η αρχική τους λογική είναι αυτή με το management. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος έρχεται, έχει τη διάθεση τέλος πάντων να ρίξει τα χρήματά του σε μια ανώνυμη εταιρεία, ότι δεν έχει στο μυαλό του κάποια στιγμή αυτή η εταιρεία να του ανήκει. Απλά σε πρώτη φάση, στο μυαλό των συγκεκριμένων, είναι αυτό το πράγμα. Είναι το management της ΚΑΕ να τρέξουν την ομάδα και να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί. Και εντάξει. Ξαναλέω ότι δεν νομίζω να κρατήσει πάρα πολύ το όλο θέμα. Δηλαδή δεν νομίζω να γίνει σύριαλ αυτή η υπόθεση. Σχετικά άμεσα θα ξέρουμε τι μελιγενέστε, γιατί είναι να γίνουν επίσης άμεσα και άλλα τέτοια ραντεβού σαν αυτά που έγιναν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Νίκο, εάν προχωρήσει αυτό το σενάριο, εντάξει, νομίζω είναι λίγο πρόημο να το πούμε ότι ναι, θα καταλήξει ή όχι, δεν θα καταλήξει. Πόσο ακούγεται σε αυτό το μοντέλο? Μπορεί να προχωρήσει, είναι μπορεί κάτι να που μου είναι ερωτηματικό, να σου πω την αλήθεια. Προσπαθώ και εγώ από χθες να καταλάβω τι σημαίνει το management. Δηλαδή, OK, εμείς λέμε στον κόσμο να αναλάβει το management. Εγώ καταλαβαίνω, όταν μου λένε το management, καταλαβαίνω τη διοίκηση. Ναι. Η διοίκηση όμως, όταν αναλαμβάνει κάποιος και παίρνει ένα μαγαζί, σημαίνει ότι παίρνει τα πάντα από το μαγαζί. Δηλαδή, παίρνει μια ομάδα, ξέρω εγώ, παίρνει 5 συμβόλαια παιχτών, παίρνει ένα γήπεδο, αλλά παίρνει και κάποιες υποχρεώσεις. Έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, εγώ καταλαβαίνω ότι οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες θέλουν να αναλάβουν τη διοίκηση
και σε συνεργασία με τον ερασιτέχνη να τρέχουν την ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Έτσι. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί και δεν έχουμε εικόνα, θα πρέπει εφόσον προχωρήσει αυτό το θέμα, να ξεκαθαριστεί το τι σημαίνει management. Γιατί και εγώ να σου πω την αλήθεια τώρα με εικασίες μου θα μιλήσω. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν θέλουμε να δούμε το ποτήρι μεσογεμάτο, είναι σίγουρα μια κινητικότητα που υπάρχει, είναι σίγουρα ένα ενδιαφέρον που υπάρχει, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε τίποτα. Το συγκεκριμένο ενδιαφέρον δεν εκφράστηκε τώρα. Έτσι, έχει 2-3 εβδομάδες που έχει εκφραστεί. Απλά τώρα έφτασε σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μιλάμε για να προχωρήσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό. Ναι. Το έδαφος για όλο αυτό έχει δημιουργηθεί από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Ναι, ναι. Οι επαφές που έχουν γίνει είναι από τον Μπάνε Πρέλεβιτς εδώ και καιρό. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν εμπλακεί, για να πω την αλήθεια, πόσο ξέρω. Ναι. Ουσιαστικά ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι αυτός που το τρέχει το συγκεκριμένο θέμα εδώ και λίγες εβδομάδες. Απλά επειδή πλέον έφτασε ένα τέτοιο επίπεδο, δηλαδή που να μιλάμε για συζήτηση πια πολύ πιο πρακτική, εννοείται ότι και στο ερασιτέχνη ο πρόεδρος είναι ενήμερος. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Διάθεση υπάρχει από τις δύο πλευρές και να δούμε πώς θα πάει αυτό το θέμα που έχει προκύψει ως είδηση ουσιαστικά τα τελευταία 24 ώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει περίπου 2-3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και ποιο θα είναι το μοντέλο τέλος πάντων που θα ακολουθηθεί εφόσον προχωρήσει. Ναι. Κοίταξε, σου λέω, όπως είπα και πριν, αν και εφόσον τα βρούνε όλες οι ευλογόμενες πλευρές και τέλος πάντων να λάβουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, μόνο οι εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, στο δικό μου το μυαλό μου φαίνεται ότι αν προχωρήσει το θέμα, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος του ερασιτέχνη, να το πω, ή του πάχου μέσα στη διοίκηση, στο ΔΣ. Μπορώ να σκεφτώ, έτσι, χωρίς να ξέρω κάτι. Υπάρχει, ας πούμε, και μια πληροφορία ότι ο ίδιος ο Κατσαρίδης θέλει, αν προχωρήσει το θέμα, να είναι ο Πρέλεβιτς, αυτός ο οποίος θα είναι μέσα στο ΔΣ και θα παραμείνει. Ακόμα και με την νέα κατάσταση. Είναι ερωτηματικά αυτά. Έτσι. Σε πρώτη φάση πρέπει να περιμένουμε να δούμε και ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή να γίνουν λίγο παραπάνω γνωστοί, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα υπάρχουν πληροφορίες, αλλά δεν είναι πράγματα τα οποία μεταφέρονται έτσι, στη δημοσιότητα. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Νομίζω ότι από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι να κάνουμε και άλλα ανάλογα ραντεβού σαν αυτά που κάνανε την περασμένη Παρασκευή και κάτι το οποίο δείχνει και την δική τους διάθεση να προχωρήσουμε το θέμα, να το τελειώσουν άμεσα και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τέλος πάντων για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω το όλο θέμα να γίνει σύριαλ να τραβήξει πολύ. Υπάρχει αυτή η γενική συνέλευση την άλλη εβδομάδα, το ερασιτέχνη που τον μπάσκετ είναι ένα θέμα. Στο δικό μου θα πρέπει να είναι πιο σημαντικά στη γενική συνέλευση του ερασιτέχνη. Και πιστεύω ότι μέχρι τότε, αν δεν έχουμε κάτι οριστικό, θα έχουμε σίγουρα κάποια εξέλιξη που να μας δείχνει πού πηγαίνει αυτό το θέμα με το συγκεκριμένο team, τέλος πάντων, επιχειρηματιών. Έχουμε, Νίκο, κάτι στα γύρω-γύρω με καμιά αποχώρηση παίκτη, με τον Κόνιαρη, καμιά νέα εξέλιξη, οτιδήποτε άλλο? Κοίταξε, με τον Κόνιαρη αυτό που έχω και εδώ και καιρό είναι ότι έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση ακόμα. Πιθανολογώ ότι από τη στιγμή που έχει γραφτεί και στην Αθήνα, οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία. Έτσι αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν καρπώνεται κάτι από αυτό. Έχει και οφειλές στον Κόνιαρη. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποια αλλαγή ιδιοκτησιακά ή τέλος πάντων στη διοίκηση, αν μπορεί να προκύψει αλλαγή και σε αυτό το κομμάτι. Μου φαίνεται δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής, να αλλάξει κάτι. Ο Κόνιαρης είναι ένα παιδί το οποίο ο Πλάτο το εκτιμάει πάρα πολύ. Τον έχει δει σε εκείνο τον τελικό των νέων τότε στην Κρήτη, Ελλάδα-Ισραήλ, που έπαιζε ο γιος του Μπλατ, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικός παίκτης, παίζει στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Εκεί που ο Κόνιαρης είχε κάνει πολύ καλή δουλειά επάνω, από εκεί τον είχε τέλος πάντων στο μπλοκάκι του. Όταν ήρθε ξανά στην Ελλάδα, τον είδε μπροστά του, τον έχει τσεκάρει. Πιθανολογώ ότι είναι ξεκάθαρα απόφαση του Ολυμπιακού, που φαίνεται να την έχει πάρει για τον Κόνιαρη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι το όλο θέμα Κόνιαρη και Ολυμπιακού επανήλθε στο προσκήνιο την προηγούμενη, νομίζω τέλη προηγούμενης εβδομάδας, όταν είχε γίνει και μια συνάντηση του Μπλάτ με τους Αγγελόπουλους, που αφορούσε την επόμενη σεζόν και το σχεδιασμό.
Οπότε είναι αυτή η περίπτωση στην οποία ξαναλέω ότι δεν μπορεί να κάνει το κάτι. Σχελίμη... Το μόνο μπορεί να κάνει είναι να αλλάξει μια κατάσταση διοικητικά και να γίνει μια βαθμή του Δράτου Κόνιαρ, μήπως και από εκεί προκύψει κάτι άλλο. Ναι, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να προλάβει. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο θα δούμε και με τον, Χρυσικόπουλο. Δεν νομίζω για Ελλάδα όμως, για το εξωτερικό, μετά από τη χρονιά που έκανε. Αλλά απλά είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και γενικότερα είναι το διοικητικό τώρα που απασχολεί πολύ περισσότερο από το αγωνιστικό. Αν το κομμάτι διοικητικό βρεθεί μια λύση, που μακάρι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα χρήματα τέλος πάντων να τα διαθέτουν, από όσο είμαι σε θέση και πάλι να γνωρίζω, έχουν ένα καλό background τέλος πάντων. Δεν μιλάμε για background ομάδων 15 και 20, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι. Και να δούμε από εκεί και πέρα πώς εξελιχθεί και η ομάδα για την επόμενη σεζόν. Και για μένα το πιο σημαντικό όλων, αν λυθεί το κομμάτι το διοικητικό, σχετικά άμεσα, είναι ο προπονητής. Ναι. Καλά, εντάξει, σίγουρα. Ο Κόνιαρης, ο Χρυσικόπουλος, ο Μαργαρίτης, φυσικά συμφωνώ, πολύ σημαντικά πράγματα. Το πλέον σημαντικό είναι ο προπονητής. Δηλαδή, είτε ο Ηλίας Παθεοδόρου, είτε κάποιος άλλος. Για να πεις μετά ότι πας την επόμενη μέρα, έχεις τον μπούσκα του προπονητή και από εκεί και πέρα κινείσαι. Πολύ μακρινά είναι αυτά, τώρα που μιλάμε. Ας δούμε πώς εξελιχθεί το διοικητικό με αυτό το ενδιαφέρον που υπάρχει και το αγωνιστικό θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο μετά. Μιας που είπαμε για Ολυμπιακό, έχεις μάθει τίποτα γύρω-γύρω για το που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, για μια προσπάθεια να μείνει στην κατηγορία? Να δώσω αποκλειστικό, θα παίζει Α1 του χρόνου. Δεν το ξέρω. Ναι. Το γεγονός μπορεί να κάνει, παιδί μου, αφού εισέπραξε όχι από την Αδριατική Λίγα, μπορεί να κάνει την Σαρόνικ Λίγ. Του Σαρονικού, ξέρω εγώ. Να σου πω λίγο κάτι. Ωραία είναι τα λόγια, εντάξει, για την Αδριατική Λίγα. Εντάξει, πολύ ωραία ακούγονται όλα και δεν ξέρω τι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να πας να παίξεις την Αδριατική Λίγα, πρέπει να εκτοξεύσεις το μπάτζετ σου ακόμα παραπάνω όσον αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό και το μπάτζετ σου το λειτουργικό. Δηλαδή, είναι άλλο να παίζεις στο Χολαργό, έτσι, και αγωνιστικά και λειτουργικά, και είναι άλλο να παίζεις στο Ζάγκρεμπ. Έτσι. Στα λόγια, όλα ακούγονται ωραία. Θα πάω να παίξω την Εθνική Λίγκα. Πολύ ωραία. Πάνε να παίξεις την Εθνική Λίγκα να παίζεις Ολυμπιακέ, ξέρω εγώ, Κυριακή με την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ανέβα αεροπλάνο, κατέβα από αεροπλάνο, και την Τρίτη να έχεις διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα και να παίζεις, ξέρω εγώ, με την Μπασκόνια την Τρίτη και την Πέμπτη με την Φενερμπαχτσέ. Εντάξει. Και είναι το ίδιο να παίξεις το Σάββατο με το Χολαργό στο Σεφ και να έχεις μετά διαβολοβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ωραία ακούγονται αυτά για την Ευρωλίγκα, αλλά δεν ξέρω εγώ κατά πόσο ο Ολυμπιακός το ήθελε και τόσο. Επί της ουσίας. Άσχετα το κομμάτι του να απειλήσω ότι φεύγω και πάω εκεί. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν είναι στην οικονομική κατάσταση που ήταν πριν 5-6 χρόνια. Το έχουμε καταλάβει όλοι. Έτσι. Και για να κάνεις ομάδα να παίξεις στην Ευρωλίγκα και να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο και να έχεις μια καλή ανταγωνιστική πορεία στην Ευρωλίγκα, με 10 εκατομμύρια δουλειά δεν γίνεται. Βάλε και άλλα 5. Τα άλλα 5 από πού θα βρεθούν. Έτσι. Ενώ στην Ελλάδα, μια χαρά, ο Χολαργός, που δεν έχω την παθήνη με τον Χολαργός, γιατί μια χαρά ομάδα είναι. Ξέρω εγώ, ο Λαύριο, όλα δίπλα. Υπάρχει καλή πορεία πολύ. Όλα καλά. Ναι, έτσι. Γιατί, σου ξαναλέω, εγώ ωραία τα άκουσα όλα αυτά. Ότι θα πάμε στην Ιδρυτική και όλα αυτά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο επί της ουσίας ο Ολυμπιακός σχεγόταν για να πάει και στην Ιδρυτική. Κανονικά. Τώρα, για το που θα παίζει τον χρόνο, τι να σου πω. Για να γίνει στο χθεσινό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, να λέει ο εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού ότι αν γίνει αυτό και υπάρξει μεθόδευση, θα φύγουμε εμείς. Νομίζω ότι είναι αυτό που, πώς να σου πω, δεν το έχουμε κοινό μυστικό, αλλά ρε παιδί μου, περισσότεροι πιστεύουν ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την Α2 και θα έχουμε Α1. Το πώς, άλλη κουβέντα, δεν ξέρω, θα βρεθεί κάπως ένας τρόπος, πιθανολογώ. Και εγώ αυτό τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση με τον Παναθηναϊκό, επίσης δεν το ξέρω. Ναι. Επίσης δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Τι γίνεται. Ωραία. Εντάξει, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Bye bye. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, αν προκύψει οτιδήποτε, τον Νίκο θα τον έχουμε. Γιατί το παρακολουθεί το θέμα. Εντάξει, είναι μια αχτίδα αισιοδοξίας, φωτός. Εντάξει, είναι κάτι. Στο βάθος. Δεν έγινε τίποτα οριστικό. Αν είναι για καλό, μακάρι να έχει θετική εξέλιξη. Θα μου πεις, στην κατάσταση που είναι τώρα, μπορεί να υπάρχει κάτι χειρότερο. Δύσκολα, θα πω εγώ. Εντάξει, είναι μια εξέλιξη που την παρακολουθούμε. Την παρακολουθεί ο Νίκος κυρίως. Και τώρα από εκεί πέρα, αν θα υπάρξει κάτι, θα το δούμε. Γιατί είναι αυτό που έλεγε κιόλας, ότι δεν είναι και ξεκάθαρο το μοντέλο. Δεν είναι ξεκάθαρο γενικότερο όλο αυτό γύρω από το management, γιατί δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Οπότε από μόνο το αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Έχουμε τίποτα άλλο που βγήκε, Στέργιο, πριν κλείσουμε σιγά-σιγά?
Επί της ουσίας κάτι σοβαρό, όχι. Θες να δώσουμε τίποτα σήμερα, να κάνουμε προγνωστικό, κάτι. Όχι, μας υποχρέωσε χθες, αγάπη, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, να δώσουμε. Αλλά είπα Φέντερερ πρώτο σετ, το κατέκτησε. Είπα νίκη Ναδάλ με 3-0, με 3-1, πέρασε με 3-0. Άμα πήγαμε κουβά. Όχι. Αν έπαιζε, άσε αγάπη, όταν έπαιζε. Καταρχάς αυτά τα παίζουν στη συστήματα πολύ, ρεσί. 2-3. Κανένα δεν βάζει τώρα τέσσερα μάτς. Αγάπη, τώρα μας τα λες αυτά. Δεν χρειάζεται να πω. Εχθές δεν είπες όταν λέγαμε την τετράδα παίξει την στίχη σύστημα. Δεν χρειάζεται να το πω, ρεσί. Τώρα τα λες αυτά. Τέλος πάντων, όποιοι παίξαν σύστημα, μέχρι τώρα είναι καλά. Σήμερα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Ναι, όσοι δεν παίξαν σύστημα όμως και ξακούσανε, πήγαν κουβά πανηγυρικά. Στέρια, μην είσαι αρνητικός. Σήμερα είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Έχουμε πει για σήμερα Τζόκοβιτς 3-0, νομίζω. Ναι. Και Ντομινίκ Τιμ να περάσει. Ό,τι και να είπαμε, τα λεφτά αυτά που θα βάζατε, πιείτε μια μπύρα έξω, πάντε μια βόλτα. Δεν ξέρεις ότι οι πόλοι παίζουν συστήματα. Όχι. Τι λες μόνο, ποιος βάζει 4 μάτς έτσι καρφί. Εγώ. Πόσες φορές έχεις πληρωθεί έτσι. Αν έχεις παίξει 10 φορές, τις, 2. 3. Μια κάμερα θέλω πραγματικά. Εντάξει, τέτοιο. Όλα καλά. Από το να παίξετε Φέντερερ και Τζόκοβιτς και αυτά, πείτε μια μπύρα καλύτερα έξω. Δεν σε χάλασε, μια χαρά τα πήγαμε. Τι. Ναι, ένα στα δύο. Εδώ καταρχάς ο Φέντερερ δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Βαβρίγκα. Κουράστηκα με το τένις. Δεν έπαιξε εσύ, τέτοιο. Άλλοι παίξανε. Κουράστηκα. Συγγνώμη που το λέω. Αυτού συμπονώ, αγάπη, που παίξανε. Βάλτε όλοι οι Ερτένα. Όλοι, ναι. Τι έχει. Τι κουριδεύει, δεν περίμενε. Νόμιζα για στοίχημα, εσύ που βάλτε όλοι. Βάλτε. Δεν κατάλαβα. Βάλτε όλοι Ερτένα, είναι ο Κυριάκος Κυριάκος εκεί. Θα μιλήσει για όλα, Στέργιο. Ναι. Και από ό,τι βλέπω, ξεκινάει λίγο και με ΠΑΟΚ η συνέντευξη. Από τις ένδοξες στιγμές για τον ιστορικό ΠΑΟΚ στο γήπεδο της πολιτικής με το Κινάλ. Στο Σπύρο Χαριτάτο θα μιλήσει. Μιλάει μάλλον αυτή την ώρα ο Κυριάκος Κυριάκος. Ερτένα, Στέργιο. Ναι. Να ακούσουμε τι έχει να πει. Ο Κυριάκος. Φτάσαμε στο τέλος σιγά-σιγά. Ναι, νομίζω τα καλύψαμε. Η λογική λέει ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε μια θετική εξέλιξη για τον Ισμαήλ. Ναι. Δεν θα πάρω εγώ θέση για Σάχοφ και Κάνιας. Πλέον το αποφεύγω. Ποιος μπορεί να πει. Δεν θέλω να πω κάτι για τους συγκεκριμένους δύο. Είπαμε τα δεδομένα. Όχι για τους συγκεκριμένους δύο, δεν έχω κάτι με τα παιδιά. Δεν θέλω να πω κάτι σχετικά με το πότε θα κλείσουν. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Αυτό το τα θέματα μέσα στην εβδομάδα. Όχι, δεν, όχι. Το κλισέ, το μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε εξελίξεις. Όχι, όχι, όχι. Πλέον για το Τσάκοφ και Κάνιας το αποφεύγω. Να λέμε, ξέρω εγώ, δύο και σήμερα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Καμία εικασία, καμία πρόβλεψη. Να λέμε, ώρες αγωνίας. Όχι, τίποτα. Να λέμε, καυτά 24 ώρα. Έλα, αυτό ισχύει. Πες το, καυτά 24 ώρα. Θα πω καυτό καλοκαίρι να είμαστε μέσα, να πάρω και Σεπτέμβριο. Καυτό καλοκαιράκι. Τι σκέφτε, κάτσε, τέτοιο. Όχι. Δεν θέλω να ξαναπάρω θέση για Σάχοφ και Κάνιας. Όταν με το καλό απαντήσουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα το καταγράψουμε ή όταν θα υπάρξει χειροπιαστή εξέλιξη, θα την καταγράψουμε και αυτή. Όπως κάνουμε πάντα στο ΠΑΟΚ 24. Πες τα, Στέργιο. Αποφεύγοντας τις μπαρούφες, αγάπη. Πες τα, Στέργιο. Κοίτα μεγάλα λόγια. Ότι φέρνει παικταρά ο Ιβάν Σαββίδης. ή άρθρα 600 λέξεων. Πήρε την απόφαση να κάνει μεγάλο ο Ιβάν Σαββίδης τον ΠΑΟΚ. Ή επενδύου ή βασαβίδη. Το ξέρουμε, παιδιά. Το παίρνει σκούπα, αν και αυτό έχει τελειώσει. Όχι, λίγο. Σκούπα και τα πλακάκια έχουν τελειώσει. Γίνεται σε άλλες εποχές. Τέλος πάντων. Φτάσαμε στο τέλος. Όντως, αλήθεια είναι αυτό. Ήταν μαζί μας, Στέργιο. Γεγονός ότι εκεί υπάρχουν τα καλύτερα παπούτσια. Και για άνδρες και για γυναίκες και για παιδιά. Υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα. Στην καρδιά της πόλης, το πιο καινούργιο κατάστημα από όλα, Τσιμισκή με Αριστοτέλους. Αλλά φυσικά πλατεία Αγίας Σοφίας με Mediterranean Cosmos. Πολλά στοκ. Ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πηγαίνετε στα Data Labs και γράφεστε σε ένα από τα πάρα πολλά προγράμματα και μπορείτε να κερδίσετε ένα από τα 30 tablets MLS εντελώς δωρεάν για όσους κάνετε εγγραφή μέσα στον Ιούνιο. Πάρα πολλά σεμινάρια, στα τουριστικά, στην πληροφορική, γενικότερα νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν ακόμα μία άνθηση στη χώρα μας, γιατί υπάρχουν και πολλά που δεν τζουλάνε εδώ και χρόνια και πραγματικά είναι λυπηρό. Στα Data Labs μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια για πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματική υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσης προγραμματισμού και να πάρετε δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Για πληροφορίες, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr και φυσικά μαζί μας ο Φτίκας.
πλακάκια και είδη υγιεινής με πάρα πολλές προσφορές και νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη, με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους της Ισπανίας και της Ιταλίας και φυσικά με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Δεν θα τα αφήσει ο Φτύκας στο πεζοδρόμιο, αγάπη, τα πράγματα που θα πάρετε. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Αυτά από εμάς, ραντεβού αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στο Λίμπερο 107.4, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης με το αθλητικό μαγαζίνο από τις 2 μέχρι τις 3.